Ευχαριστήσω και τον Χίδωνα. Σας ευχαριστήσω που το φέρουν αυτός. Γιατί είναι πάντοτε μια χαρά να βλέπουμε και ανθρώπους από τον τόπο μας και όπως ξέρουμε τα προβλήματα που έχουν οι παροιμίες σε σχέση με την προφητεία και τον τόπο έρχομαι μόνο όταν είμαι καλεσμένος. Άρα χαίρομαι που έγινε και ελπίζω να το χαρείτε εσείς όσο αφορά το θέμα της διάλεξης και να φύγετε από αυτήν την εκδήλωση με το ηθικό πιο ανεβασμένο. Ο Κώστας είναι ήδη ανεβασμένος, αλλά θα τον ανεβάσω πιο πολύ ακόμα. Και η ιδέα είναι ότι ακούτε πάρα πολλά πράγματα και από τις ειδήσεις και από τους δημοσιογράφους σε διάφορα κανάλια που σας αρέσουν, αλλά πολύ συχνά δεν έχετε μια γενική εικόνα και αναρωτιέστε τελικά αν είναι θετικό ή όχι όλο αυτό το πλαίσιο. Άρα εδώ αυτό που θα παρουσιάσουμε είναι δεδομένα τα οποία είναι υπολογισμένα με μαθηματικό τρόπο. Εδώ έχετε ήδη ένα χάρτη που είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που χρησιμοποιεί τα διαγράμματα Voronoi, έτσι ώστε να έχετε αν θέλετε μια αληθινή άποψη που μπορεί να μετατραπεί μετά με λίγη μελέτη σε γνώμη. Το πρώτο πράγμα που θα μπορούσαμε να πούμε είναι το εξής, αν φύγετε από αυτήν τη διάλεξη ξέροντας τι είναι ΑΟΣ, τι μέγεθος έχει η ελληνική ΑΟΣ, μέχρι πού φτάνει η ελληνική ΑΟΣ, ποιες είναι οι προσδοσκίες μας και τι μπορεί να προσφέρει, νομίζω θα είναι αρκετό. Γιατί έχετε ακούσει τώρα το θέμα, ειδικά μετά το Δεκέμβριο του 2010. Αν όμως σας έκαναν συγκεκριμένες ερωτήσεις, μπορεί να δυσκολευόσασταν, γιατί μπαίνετε σε μια διαδικασία να μην έχετε μια ενοποιημένη πληροφόρηση. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι μετά είμαστε πιο ευάλωτοι και όταν υπάρχει ένα δημοσίευμα που αμφισβητεί, νιώθουμε ανασφάλεια και λέμε μπορεί και να είναι σωστό. Επειδή κάνατε μια αναφορά και σε πρόσφατες επισκέψεις, πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Όταν ακούμε λοιπόν κάποιον που ανήκει σε ένα Υπουργείο Εξωτερικών και δεν είναι της χώρας μας, αν εμείς δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, έχουμε την εντύπωση ότι μάλλον θα πρέπει να είναι σοβαρό εφόσον το λέει αυτός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να έχετε και μια πολύ απλή απόδειξη, επειδή είναι το θέμα το σημερινό. Βλέπετε ότι προσπάθησε να πείσει, αν θέλετε, τον ελληνικό λαό ότι δεν πρέπει να γίνει αμέσως η ΑΟΣ και πρέπει πρώτα να λύσουμε τα θέματα των 12 ναυτικών μιλίων και τη υπεραπλοκή. Να οδηματίσουμε την επίσκεψη, γιατί είναι γνωστή. Μιλάμε για την Μιλάμε για γειτονική επίσκεψη. Μάλιστα. Γιατί είναι μερικά ονόματα τα οποία δεν είναι ανάγκη να τους κάνουμε και διαφήμιση, γιατί είναι ήδη Υπουργείο Τύπου, μάλιστα, αντί να είναι Υπουργείο Εξωτερικών. Νομίζω ότι όλοι καταλάβατε ακριβώς. Απλώς, εφόσον θέλετε να το διαφημίσουμε, μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που δεν έχει διαβάσει το δίκτυο της θάλασσας. Μην ανησυχείτε, έχουμε και δικούς μας. Εντάξει, δηλαδή, γιατί μπορεί να νομίζετε ότι είναι μόνο η γείτονα χώρα που δεν έχουν διαβάσει το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο θα φαινόταν λογικό γιατί δεν το έχουν υπογράψει. Οι δικοί μας όμως το έχουν υπογράψει, αλλά δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι το έχουν διαβάσει κιόλας. Αλλιώς δεν θα είχαμε τέτοιου τύπου δηλώσεις. Θα αρχίσουμε αυτό. Πρώτον, τα 12 ναυτικά μίλια, τα οποία γνωρίζετε όλοι σας σχεδόν από τη γέννησή σας, σας ακούτε συνεχώς αυτό το θέμα. Η υφαροκρηπίδα, και γι' αυτό έχετε ακούσει εδώ και χρόνια, και ξαφνικά ακούτε και για την ΑΟΣ. Πρέπει να ξέρετε όλοι σας ότι αυτές οι τρεις έννοιες βρίσκονται και οι τρεις στο δίκτυο της θάλασσας του 1982. Είναι ανεξάρτητες έννοιες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχετε κάνει κάτι στη μία και να έχει επιπτώσει στην άλλη. Βλέπετε αυτό, απλώς να το διαβάσετε. Το δίκτυο της θάλασσας είναι μερικές δεκάδες σελίδες. Αλλά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, ούτε είναι πολύπλοκο. Είναι μια ανοιχτή δομή. Και το άλλο που ακούσαμε, ας πούμε, στο τέλος της εισήγησης και της δήλωσης, είναι ότι δεν πρέπει να γίνει η θέσπιση μονομερός και πρέπει να γίνει σε βάση συμφωνίας. Όταν
δεν αφορά αυτό το κοινό, ούτε αυτούς που είναι πάνω. Όταν είστε κόπανος, λέτε μάλλον θα έχει δίκιο. Δεν μπορεί. Ωραία. Για να καταλάβετε λοιπόν ότι δεν είστε εσείς ο κόπανος. Και ξέρετε, με κόπανος φτιάχνουμε και πιάνο. Απλώς χρειαζόμαστε μόνο 88, μερικές φορές έχουμε και περισσότερους. Εκτός πια. Η ιδέα είναι πολύ απλή. Δεν υπάρχει καμία άλλη διαδικασία εκτός από την μονομερή δήλωση της ανακήρυξης της ΝΑΟΣ. Το έχουν κάνει ήδη 134 χώρες και άμα σας το πω αυτό, κανονικά αμέσως λέτε, μα είναι δυνατόν να μην έχουν διαβάσει ούτε κάτι το βασικό. Γιατί προσέξτε, δεν μιλάμε για επιλογή. Δεν είναι ότι επιλέγουμε αυτόν τον τρόπο ή τον άλλον. Είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει μόνο και μόνο μία μονομερή θέσπιση της ΑΟΣ και μπαίνουμε στη διαδικασία της διμερής σχέσης μόνο και μόνο όταν υπάρχει θέμα οριοθέτησης, δηλαδή γίνεται εκ των υστέρων. Άρα, για να είμαστε σοβαροί, θα αρχίσουμε έτσι λοιπόν, όπως το βλέπετε, θα ήθελα, το είπατε και πριν, αν έχετε ερωτήσει στο ενδιάμεσο, μην κρατηθείτε, το λέτε κατευθείαν και θα ήθελα όταν φύγουμε όλοι από εδώ, να έχετε μια πραγματική εικόνα και να μπορείτε να αντισταθείτε, γιατί ούτως ή άλλως δεν αντιστεκόμαστε σωστά όταν δεν έχουμε γνώσεις και όταν δεν έχουμε γνώσεις δεν μπορούμε να αγαπάμε τι μας ανήκει, γιατί δεν ξέρουμε καν τι μας ανήκει. Άρα το θέμα της ΑΟΣ. 1982, κάπου μέσα στη διάλυση, θα σας στεναχωρώ βέβαια για αυτά που έχουν κάνει άλλα κράτη, αλλά δεν πειράζει, θα πείτε ότι στο τέλος θα το κάνουμε κι εμείς. Να καταλάβετε, ας πούμε, υπάρχουν κράτη που παλεύουν για την ΑΟΣ από το 1967. Ενώ η ΑΟΣ γεννήθηκε στο διεθνές επίπεδο το 1982. Αυτό σημαίνει, όπως καταλαβαίνετε, ότι όταν υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που έχουν υπογράψει το δίκτυο της θάλασσας το 1982, ότι υπήρχε πριν μια προετοιμασία. Να ξέρετε λοιπόν ότι η Τουρκία, εφόσον αναφερθήκαμε σε αυτήν, παλεύει εναντίον της ΑΟΣ από το 1972. Και να μην γίνει πουθενά. Να μην υπάρχει καν δίκαιο της θάλασσας για τους ευνόητους λόγους. Δεν τα κατάφερε, βέβαια αυτό δεν το δηλώνει ξεκάθαρα, αλλά το βλέπουμε επί του πρακτέου και γι' αυτό ανήκει στις ελάχιστες χώρες που δεν έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Κάθε μία έχει, αν θέλετε, τον λόγο της και γι' αυτό τον λόγο θα κάνουμε μια επεξήγηση μετά. Λοιπόν, τα 12 ναυτικά μίλια είναι κάτι το συγκεκριμένο που το ξέρετε και η Ελλάδα ανήκει στις σπάνιες χώρες, για να μην πω στη μοναδική, που έχει χωρικά ύδατα μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια. Όταν μπήκαμε στη διαδικασία για τα 12, ενώ ήταν το δίκτυο της θάλασσας, αμέσως ήρθε η Τουρκία να πει ότι αν το κάνουμε, και μάλιστα είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούμε ακόμα και εμείς οι Έλληνες, δίχως να καταλαβαίνουμε ότι στην πραγματικότητα ακολουθούμε την τουρκική προπαγάνδα, και λέμε να επεκτείνουμε. Δεν επεκτείνουμε από τα 6 στα 12. Εμείς μειώσαμε. Πάμε κατευθείαν στα 12 με το δίκτυο της θάλασσας. Δεν υπάρχει καμία διαδικασία που πάει 6 και μετά κάνουμε 12. Άρα όλες οι χώρες είναι στα 12, εκτός από εμάς. Ένα θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε πολύ την Ελλάδα και ειδικά τις ένοπλες δυνάμεις. Λογικό είναι. Αλλά ξαφνικά οι πολιτικοί τους εξήγησαν ότι καλύτερα να μην το συνεχίζεται, γιατί μάλλον θα προβάλλουν ένα κάσους μπέλι και τελικά με το κάσους μπέλι ακυρώθηκε αυτή η προσπάθεια. Σιγά σιγά λοιπόν η Ελλάδα ασχολήθηκε με το θέμα της υφαλοκρηπίδας, η οποία είναι μια γεωλογική έννοια. Άρα να θυμάστε ότι ο μεγάλος διαχωρισμός μεταξύ υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ είναι ότι μία είναι γεωλογική, κατά συνέπεια πρέπει να έχει ένα γεωλογικό υπόβαθρο και εκεί πέρα υπάρχουν μερικές δυσκολίες, ενώ η άλλη είναι οικονομική. Για να είμαστε ακόμα πιο συγκεκριμένοι όσο αφορά τα νησιά μας, καταλαβαίνετε ότι η δυσκολία προέρχεται από τα νησιά, για ποιο λόγο, γιατί αυτά είναι μέσα στη θάλασσα και κατά συνέπεια δίνουν το μεγαλύτερο μερίδιο ΑΟΣ, λόγω της νομοθεσίας, η οποία λέει ότι οποιοδήποτε νησί είναι κατοικήσιμο, ή έχει ενεργειακή δραστηριότητα, έχει ΑΟΣ. Με αυτόν τον τρόπο, εφόσον έχει ΑΟΣ, είναι αυτός που το κατοικεί, είναι δικό του.
Τέλεια. Δεν έχουμε καμία άλλη διαδικασία και ότι μπαίνουμε σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Ελπίζω τώρα να καταλαβαίνετε γιατί η Τουρκία είναι τόσο αρνητική με την έννοια της ΑΟΣ, όχι καν με την Ελλάδα, ήδη με την ΑΟΣ γενικά. Γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό συμφέρει πάρα πολύ τις χώρες που έχουν νησιά. Εμείς είμαστε μια χώρα, μια πατρίδα της θάλασσας, γεννηθήκαμε στη θάλασσα. Θα ήταν καλό να μην το ξεχνάμε, εδώ μιλάω βέβαια και σε λιμάνι, αλλά μερικές φορές το ξεχνάμε και προσπαθούμε να κοιτάζουμε μόνο και μόνο την ξηρά. Όσον αφορά την ΑΟΣ, τα πράγματα είναι σχετικά εύκολα και αυτό που θα πρέπει να ξέρετε και μπορεί να σας στεναχωρήσει γιατί ποτέ δεν σας το είπαν ξεκάθαρα, είναι όπως βλέπετε στο χάρτη, εδώ, η ΑΟΣ της Ελλάδας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ της Μεσογείου. Άρα βλέπετε ότι εδώ μιλάμε απλώς για δεδομένα, βλέπετε τους υπολογισμούς, εδώ βλέπετε τα όρια για κάθε κράτος, άρα απλώς για να έχετε μια εικόνα ξεκάθαρη, αρχίζουμε εδώ με την Ελλάδα, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Κροατία, Ιταλία, Μάλτα, Γαλλία, Ισπανία, εδώ έχετε το Μαρόκο, Αλγερία, Τινησία, Λιβύη, Αίγυπτος, εδώ είναι το Ισραήλ, Λίβανος, Συρία, Κύπρος και Τουρκία. Σας δείχνουμε εδώ με ένα μαύρο φόντο τις χώρες και βλέπουμε μόνο και μόνο τις ΑΟΣ. Τα χρώματα είναι απλώς μια τετραχρωμία. Σημασία είναι ότι είναι διαφορετικά. Βλέπετε λοιπόν αμέσως κάτι που είναι πολύ χαρακτηριστικό και θα έπρεπε να ήταν πολύ ξεκάθαρο για τον ελληνικό λαό, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουμε μια τάση να είμαστε λίγο πεσμένοι, καταθλιπτικοί και να θεωρούμε ότι η Ελλάδα μπορεί και να μην αξίζει πολλά πράγματα. Είναι απαράδεκτο λοιπόν να μην είναι γνωστό σε όλους ότι η Ελλάδα έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στη Μεσόγειο. Αυτό θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν θεωρητικά, δηλαδή όσο δεν έχουμε θεσπίσει την ΑΟΣ, αυτό εδώ είναι ένα ξέφραγκο αμπέλι, άρα μπαίνει όποιος να είναι και κάνει έρευνες, κάνει ό,τι θέλει. Μέσα από το πλαίσιο της θέσπισης, αυτές οι έρευνες κωδικοποιούνται και πρέπει να γίνει μετά από μία άδεια για το κράτος, μετά από μία πληρωμή αν είναι απαραίτητο και αν δεν γίνεται αυτό υπάρχει ένα πρόστιμο. Αυτό είναι που προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας για όλες τις χώρες και γι' αυτό έχουμε τόσες πολλές χώρες που έχουν υπογράψει το δίκαιο και γι' αυτό το λόγο έχουμε βέβαια και 134 χώρες που έχουν επιπλέον θεσπίσει την ΑΟΣ. Άρα, για να μπούμε λίγο στη διαδικασία, τι σημαίνει. Πρέπει πρώτα να υπογράψουμε το δίκαιο της θάλασσας, αυτό το έχει κάνει η Ελλάδα από το 1982, και μετά υπάρχει η διαδικασία του κυρωτικού νόμου, τον οποίο ψηφίσαμε το 1995. Τώρα, τι σας λέω πρακτικά. Σας λέω ότι πρακτικά θα μπορούσαμε να είχαμε ΑΟΣ από το 1995. Για να είμαστε λίγο σοβαροί, γιατί μερικές φορές μπερδεύουμε τα δεδομένα με την φάση της κρίσης και έχουμε την εντύπωση ότι ξαφνικά μιλάμε αυτό το θέμα τώρα, ενώ αν είχαμε ακολουθήσει μια πολύ κλασική διαδικασία, θα μπορούσαμε ήδη από το 1995 να έχουμε τις απολαβές της ΑΟΣ. Για να μην σας τσατίσω περισσότερο, δεν θα σας δώσω τους υπολογισμούς το τι δεν έχουμε πάρει από τότε, αλλά από μόνοι σας θα το καταλάβετε. Μόνο και μόνο ήδη με τις σεισμικές έρευνες. Στο ενδιάμεσο λοιπόν πρέπει να θυμάστε, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε πολύ το παράδειγμα της Κύπρου, η οποία όπως ξέρετε, νεοκλίμη ξαφνιαστής, είναι χιούμορ αυτά που θα πω τώρα, όπως ξέρετε λοιπόν είναι μια δύναμη που είναι πολύ πιο ισχυρή από τις ΗΠΑ και της Ρωσίας μαζί, η οποία διαθέτει πάμπολα πυραυλικά συστήματα, που εξουδετερώνει τους πάντες γύρω της, και γι' αυτό το λόγο έχει ήδη υπογράψει τον κυρωτικό της νόμο από το 1988 και γι' αυτό το λόγο έχει θεσπίσει την ΑΟΣ από το 2004. Γιατί άμα δεν υπήρχε αυτός ο λόγος θα αναρωτιόμασταν εμείς γιατί δεν το έχουμε κάνει, έτσι γίνεται. Τώρα σας έδωσα λοιπόν την εξήγηση. Ο Νεοκλής είναι περήφανος γιατί είναι από την Κύπρο, είναι ο μόνος που έχει ΑΟΣ εδώ μέσα. Και όλοι τώρα ξέρουμε ποιος ήταν ο αληθινός λόγος αυτής της έλλειψης όσον αφορά την Ελλάδα, που είναι λίγο πιο κάτω από την Αμερική όσον αφορά το προστάσιο, όπως ξέρουμε. Λοιπόν, ήθελα να σας πω πιο σοβαρά. Έχετε ακούσει διάφορα πράγματα του τύπου
ακόμα και πρέπει να τολμήσουμε, το οποίο να είμαστε λίγο σοβαροί μεταξύ μας, δηλαδή να το παίρνουμε και με χιούμορ, ότι είναι γελίο. Γιατί είναι σαν να σου λέω τώρα, πρέπει να τολμήσεις να πιεις νερό. Ιδάλλως. Ναι, ιδάλλως. Δεν θα πιεις. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, άρα μιλάμε για κάτι το οποίο είναι εντελώς αυτονόητο, εντελώς απαράδεκτο που δεν έχει γίνει, το οποίο οφείλεται σε πολλούς λόγους. Πρώτον, το μεγάλο λόγο, η ασχετοσύνη. Τόσο απλά. Δηλαδή και η ασχετοσύνη, όχι και μόνο μην νομίζετε το λέω μόνο του πολιτικού χώρου, αλλά και των ίδιων των Ελλήνων που δεν πίεσαν να πούν, μα υπάρχει αυτό το δικαίωμα, γιατί να μην γίνεται. Έχουμε εδώ και έναν εκπρόσωπο του λιμενικού, νομίζω ότι θα καταλάβει τον πόνο του, θα εξηγήσουμε μερικές λεπτομέρειες, όπου βλέπουμε ας πούμε τσακωμόρια τη Ζουράφα, ενώ εκεί που βρίσκεται θα πρέπει να ήταν εντελώς αυτονόητο. Το άλλο που είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με αυτή την τοποθέτηση είναι πολύ συχνά ακούτε τα 6 ή τα 12 ναυτικά μίλια και πάνω κάτω καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δείτε τον χάρτη της Ελλάδας με νησιά λίγο φουσκωμένα. Και είναι πολύ δύσκολο για εσάς να υπολογίσετε ότι είναι αυτό το μέγεθος. Προσέξτε, αυτό το μέγεθος, για να καταλάβετε πόσο είναι δύσκολο, στις αρχές είχαμε δημοσιεύσεις από δημοσιογράφους, πάντα έμπειρους, που έλεγαν ότι η Ελλάδα συνορεύει με τη Μάλτα. Ωραία. Γιατί αυτοί οι υπολογισμοί είναι λίγο πιο δύσκολοι και είναι σε μεγάλη απόσταση. Θα εξηγήσουμε και για το θέμα που βλέπετε εδώ στη Μύτη, το Καστελόρεζο, το οποίο παίζει έναν ρόλο στα 259 χιλιόμετρα. Άρα, όπως έχουμε λοιπόν την τάση να μην το βλέπουμε αυτό, θα σας δώσω λοιπόν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο θα σας ξαφνιάσει και θα καταλάβετε αμέσως γιατί η ΑΟΣ είναι ριζικά διαφορετική από όλα τα άλλα. Το τραπέζι πάνω στο οποίο καθόμαστε εδώ θα θεωρήσουμε ότι είναι ένα νησί. Και είμαστε στη μέση του Ατλαντικού. Αν άκου καλά θα δεις σας εξαφνιάσει αυτό. Λοιπόν, δεν έχουμε καμία χώρα γύρω μας. Και απλώς εμείς οι δύο καταφέραμε να πείσουμε όλους ότι όντως έχουμε μια οικονομική δραστηριότητα πάνω σε αυτό το νησί και έχουμε ΑΟΣ. Άρα αμέσως αναρωτιόμαστε ποιο είναι το μέγεθος της ΑΟΣ μας. Άρα είναι πολύ απλό. Παίρνετε λοιπόν μια ακτίνα 200 ναυτικά μίλια και κάνετε το γύρο έτσι και σας δίνει αν θέλετε έναν δίσκο. Όταν σας το λέω έτσι δεν το νιώθετε αμέσως τι είναι. Λοιπόν, αυτός ο δίσκος έχει μια επιφάνεια που αντιπροσωπεύει 20 φορές την Πελοπόννησο. Γι' αυτό όταν είμαστε άσχετοι με το θέμα, κοιτάζουν με το τραπέζι και όταν υπάρχουν σχετικοί, κοιτάζουν τις 20 φορές την Πελοπόννησο. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η τοποθεσία είναι πολύ σημαντική. Και γι' αυτό το λόγο παίζουμε με αυτά τα νησιά. Τώρα ας μπούμε λίγο περισσότερο σε αυτό το χάρτη και να καταλάβετε ένα πράγμα. Ας πούμε ότι δεν έχετε ιδέα από αυτές τις χώρες όλες. Το πρώτο ενδιαφέρον πράγμα που πρέπει να εντοπίσετε, εφόσον αυτός είναι ένας ενιαίος χώρος, άρα εδώ ας πούμε Ευρώπη και εδώ Αφρική, είναι ότι εντελώς τυχαίως τα νησιά που βρίσκονται εδώ ανήκουν όλα στην Ευρώπη. Αυτό είναι, αν θέλετε, ένα γεωστρατηγικό δεδομένο που έχει τεράστιες επιπτώσεις. Πρώτα απ' όλα εξηγείται από το εξής, αν θέλετε, θέμα, όταν είστε σε ένα νησί είναι πιο εύκολο να αμυνθείτε. Έχετε μικρότερη ακτή, βλέπετε τη θάλασσα από πάνω και όταν έρχονται οι άλλοι προετοιμάζεστε. Δεν έχετε μεγάλο στρατηγικό βάθος, αλλά αν έχετε καλά καράβια μπορείτε να παίξετε μεταξύ τους. Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι αυτά είναι ευρωπαϊκά. Επειδή είναι ευρωπαϊκά, βέβαια αυτό έδωσε μια ιδέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ότι ξαφνικά από το 2004 και μετά όλα αυτά τα νησιά είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στην Ευρώπη. Αυτό μάλλον σας δίνει μια ιδέα τώρα, γιατί ξαφνικά η Ευρώπη έβαλε την Κύπρο και τη Μάλτα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, γιατί αν θυμάστε καλά, δίναμε πολύ μεγαλύτερη σημασία στο τι γίνεται στην Ανατολική Ευρώπη, όπου υπήρχε
η κατάρρευση του συστήματος και μετά εντάχθηκαν πολλές χώρες και δώσαμε μεγάλη σημασία σε αυτό. Αλλά δεν καταλαβαίναμε ότι ταυτόχρονα γινόταν ένα παιχνίδι στη Μεσόγειο, όπου βέβαια εντελώς τυχαία εδώ υπάρχει φυσικό αέριο. Ωραία. Το φυσικό αέριο σε σχέση με την ένταξη της Κύπρου ήρθε μετά από 7 χρόνια. Θα μου πείτε κανονικά, αυτό είναι τεράστια η διαφορά. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι από τότε ξέραμε ήδη ότι υπήρχε φυσικό αέριο και γι' αυτό ο Τάσος Παπαδόπουλος έκανε τη θέσπιση το 2004. Τώρα, άμα πάρετε όλα αυτά τα νησιά σύν τις χώρες, θα δείτε ότι όλο το πάνω μέρος είναι ενοποιημένο. Είναι ενιαίο. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι η ΑΟΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μονοκόμματη, πράγμα που σημαίνει πρακτικά ότι μπορείτε να βάλετε καλώδια και αγωγούς χωρίς κανένα πρόβλημα και να περνάτε μόνο από τον δικό σας χώρο, συν επιπλέον ότι όσο αφορά την αλληλεία και το περιβάλλον, παίζετε βέβαια σε έναν ενιαίο χώρο, άρα δεν έχετε τα προβλήματα της απομόνωσης. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό γιατί δίνει στην Ευρώπη, μέσα στη Μεσόγειο, την μεγαλύτερη ΑΟΣ. Σας δίνει όμως και μια άλλη εξήγηση. Βλέπετε, δεν μίλησα για αυτές τις τρεις χώρες. Κροατία, Μαυροβούνιο και Αλβανία. Τώρα σκεφτείτε το λίγο πιο γεωστρατηγικά. Σκεφτείτε αυτά που είπαμε για τις ΑΟΣ και πείτε μου αν σας ξαφνιάζει ότι αυτές οι χώρες είναι υποψήφιες για την ένταξη. Και αν σας πω ότι η Κροατία είναι η επόμενη χώρα που θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013, η οποία εντελώς τυχαίως έχει τη μεγαλύτερη ΑΟΣ από τις πρώην Ιουγκοσλαβικές χώρες. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό δείχνει και πόσο απίθανο να γίνει μια διακοπή της σχέσης της δικιάς μας με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και αυτό θα μπορούσε να είναι και ένα πλεονέκτημα γεωστρατηγικό δικό μας που θα μπορούσαμε να το κρατήσουμε και να το έχουμε μπροστά μας σε κάθε διαπραγμάτευση. Α, με αυτή την έννοια. Αυτό αν θέλετε να το πω λίγο πιο ομά ακόμα. Αν όλοι αυτοί εδώ, εμείς με το σύλλογο Χίρονα, τους πληρώναμε για να μην κάνουν τίποτα. Αλλά επαγγελματικά να μην κάνουν τίποτα. Πάλι θα ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, για να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ σε ενδιαφέρει πάρα πολύ το φυσικό αέριο το οποίο βρίσκεται εδώ, από κάπου πρέπει να περάσει. Πρώτον. Και επιπλέον να ξέρετε ότι ο μεγάλος καταναλωτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ιταλία. Και εμείς εντελώς τυχαία είμαστε ανάμεσα στην Ιταλία και στην Κύπρο. Που σημαίνει ότι ακόμα και να μην υπήρχε μία σταγόνα φυσικού αερίου ή πετρελαίου στην Ελλάδα, θα υπήρχε ούτως ή άλλως πέρασμα. Σας υπενθυμίζω ότι τώρα, το ακούσατε, για τον αγωγό ΤΑΠ που θα περάσει από εδώ, μόνο και μόνο που θα περνάει, θα παίρνουμε εκατομμύρια. Απλώς τι περνάει. Φανταστείτε λοιπόν ότι ενώ αυτό είναι ενιαίο, ξαφνικά μερικοί από τους εδώ δικούς μας, για διάφορους λόγους, μας φοβίζουν με κάποια τέτοια δεδομένα και θεωρούν ότι θα μπορούσαμε να φύγουμε κιόλας. Μα και να θέλαμε. Πρώτα απ' όλα, όταν υπάρχει διαδικασία να βγείτε από το ευρώ, χωρίς να βγείτε εντελώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, για να καταλάβετε, δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το έχει καν προβλέψει σαν πιθανότητα, ενδεχόμενο, δυνατότητα. Άρα δεν μπαίνουμε καθόλου σε αυτή την λογική και νομίζω ότι καταλάβατε όλοι που το πάω με αυτούς τους χάρτες ότι επειδή είναι ενιαίο το πλαίσιο, η Κροατία θα ενταχθεί και πολύ λογικά εσείς, αν ήσασταν γεωστρατηγιστής και βλέπατε αυτό το ενιαίο πλαίσιο, θα αφήνατε εδώ δύο τρύπες. Με τίποτα. Γιατί αυτές οι δύο τρύπες μπορεί να χρησιμοποιηθούν από άλλους για να βάλουν λιμάνια, για να βάλουν χώρο, το οποίο μπορεί να είναι στο τέλος ενοχλητικό, γιατί είναι μέσα στο ενιαίο πλαίσιο. Ελπίζω καταλαβαίνετε ότι κάτι άλλο που είναι μια διαδικασία πολύ σημαντική, είναι ότι όταν απορροφάτε μια καινούργια ΑΟΣ, έχει σημασία να είναι κολλημένη πάνω σε μια παλιά. Γιατί? Γιατί στην πραγματικότητα το κλείνετε. Βλέπετε, ας πούμε, προς το παρόν η Ιταλία εδώ έχει ένα όριο. Αυτό το όριο, βάζοντας την Κροατία μέσα, μετατρέπεται σε μόνο αυτό. Όταν θα μπουν,
εντελώς, θα έχουν σβηστεί όλα τα όρια τα εσωτερικά και θα μείνει μόνο αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια διαδικασία που λέμε στη γεωστρατηγική, είναι η φάση της απορρόφησης, ελαχιστοποιώντας τα σύνορα, μεγιστοποιώντας το υβαδό. Γιατί άμα έχετε απομονωμένες χώρες που δεν ακουμπάει η μία την άλλη, όταν ενσωματώνεται μια νέα χώρα, ενσωματώνεται και πολλά σύνορα. Ενώ εδώ θέλουμε να το αποφύγουμε. Ξαφνικά θα δείτε ότι αυτό μοιάζει, είδα ότι θες να πεις κάτι, αλλά περίμενε, ο Χιούρινας έχει υπομονή. Είναι απλώς τελειώνω σε αυτή την σύγκριση. Το θέμα της ΑΟΣ μοιάζει πάρα πολύ με το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, όταν κοιτάζετε μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση και ακούτε 6, 9, 10, 12, 15, 25, 27, δεν καταλαβαίνετε ακριβώς τι γίνεται. Αν όμως κοιτάξετε ένα χάρτη της Ευρώπης, θα δείτε ότι οι 6 ήταν κολλημένες. Ότι όταν μπήκαν οι 3 άλλες, ήταν πάλι κολλημένες με τα νησιά μπροστά. Όταν μπήκε η 10η, εμείς, ήμασταν κολλημένοι στην Ιταλία. Πρέπει να σκέφτεστε και με τη θάλασσα. Όταν μπήκε το 12, η Ισπανία-Πορτογαλία ήταν οι 2 μαζί. Δεν μπήκε η Πορτογαλία μόνη της, μπήκε με την Ισπανία. Ούτε η Ισπανία μπήκε μόνη της. Γιατί άμα βάλετε μόνο μία από τις 2, δημιουργείται περισσότερα σύνορα. Όταν τα βάζετε και τα 2 μαζί, ενσωματώνονται. Το ίδιο ακριβώς έγινε και με τους συν 10. Άμα κοιτάξετε, στην πραγματικότητα έχετε απλώς μια μεταφορά του μετόπου, ενώ έχετε μεγαλώσει το εμβαδό. Εδώ το βλέπετε λοιπόν το ίδιο με την Κροατία και θυμάστε ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε εντελώς τυχαίως με την Σλοβενία, η οποία ακουμπάει πάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Απλώς ήθελα να θυμίσω κάτι που είχες υπογραμμίσει την τελευταία ομιλία σου εδώ στο πόδι, ότι η είσοδος της Κύπρου σαν πλήρης μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ένταξη αποφασίστηκε παρά το ότι δεν ήταν λυμένο πλήρως το κυπριακό σαν πρόβλημα μείζωνος σημασίας και για τον ΝΑΤΟ και το άλλο το οποίο ήθελα μόνο λεκτικά, αν μπορείς να το επισημάνεις. Μόνο λεκτικά θα είναι δύσκολο. Αλλά πόσο δύσκολο θα μπορούσαμε να συζητάμε με αυτά τα δεδομένα εάν δεν απερίπτεται το σχέδιο ΝΑΤΟ. Δεν θα το πω μόνο λεκτικά, θα δείξω και χάρτη. Θα είναι λίγο πιο μετά. Άρα, στην πραγματικότητα λοιπόν, φανταστείτε η πρώτη διαδικασία που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι η εξής. Ακόμα και αν δεν υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα, δηλαδή δεν υπήρχε φυσικό αέριο και δεν υπήρχε πετρέλαιο, πάλι θα ήταν όφελος να έχουμε την ΑΟΣ, διότι είναι ένα πέρασμα και δεν μιλάω μόνο για την αλληλεία, που ούτως ή άλλως είναι πολύ σημαντική. Για να ξέρετε, ας πούμε, εμείς στην Ελλάδα, επειδή είμαστε σε μικρό μέγεθος, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι ο μεγάλος τσακωμός που γίνεται μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας είναι μόνο για το ψάρι. Γιατί μιλάμε για ποσότητες τεράστιες, που σημαίνει ότι όταν είμαι εκτός της ΑΟΣ μου, αμέσως πρέπει να πληρώσω τον άλλο. Αν είμαι εντός, και βλέπετε ότι το θέμα της οριοθέτησης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ λοιπόν είδατε την Ευρώπη και θα την δείτε λίγο πιο διαφορετικά, για να δείτε πώς βλέπουμε πραγματικά τις χώρες. Τώρα βλέπετε ξανά την Ελλάδα εδώ. Υπάρχει μια μικρή παραμόρφωση, έχετε την εντύπωση. Αλλά στην πραγματικότητα, όσο αφορά την ΑΟΣ, έτσι βλέπουμε την Ευρώπη. Εδώ. Και το άλλο που είναι σημαντικό, για να προσθέσω στην παρατήρηση του Κυρίου, είναι ότι έτσι μας βλέπουν και οι δικοί μας. Δηλαδή, το μέγεθός μας με την ΑΟΣ είναι ανάλογο της Γαλλίας ή της Ισπανίας. Δεν είναι μια μικρή χώρα. Και ο λόγος είναι πολύ απλός, γιατί η ΑΟΣ της Ελλάδος είναι πάνω κάτω 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εντάξει. Άρα καταλαβαίνετε ότι τότε οι διαστάσεις αλλάζουν και όπως είμαστε τώρα σε μια φάση όπου μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τη θάλασσα, μιλάμε για μια αξιοποίηση που δεν έχει καμία σχέση με τις δυνατότητες που είχε η Ελλάδα μόνο και μόνο ως ξηρά. Ναι. Αν ενταχθεί η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ΑΟΣ θα υπάρχει πρόβλημα με την Ελλάδα, δηλαδή στα συμφέροντά μας. Αν έχουμε ή αν δεν έχουμε την ΑΟΣ.
αν ενταχθεί και η Τουρκία. Ναι, άρα μου λέω. Άρα, η ερώτηση μου είναι, την έχουμε την ΑΟΕ, την έχουμε θεσπίσει ήδη ή όχι, στην ερώτησή σας. Αν την έχουμε θεσπίσει. Αν την έχουμε θεσπίσει, ανήκει στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και πρέπει να την αναγνωρίσει de facto και de jure. Ενώ αν δεν το έχουμε κάνει, όλα παίζονται. Γράφετε τώρα πόσο σημαντικό είναι και σε αυτό το γεγονός. Εδώ, εφόσον έχουμε να κάνουμε και με Θεσσαλούς και πιο κοντά ακόμα, είναι αυτό που ονομάζουμε εμείς νοητική χάρτα. Δεν μπορείς να καταλαβαίνετε γιατί το λέμε χάρτα. Ποια είναι η ιδέα μας. Η ιδέα μας είναι ότι ακριβώς αυτό που είχε κάνει και ο Ρήγας, άμα δεν ξέρεις πού είναι ο ελληνισμός, πώς να τον αγαπήσεις. Και άμα σκεφτείτε, άμα ξανακοιτάξετε μετά από αυτή τη διάρρηση, τι ήταν η χάρτα του Ρήγα, θα πέσετε ξερή, γιατί δεν έχει καμία σχέση με το μέγεθος της Ελλάδας της σημερινής, είναι πολύ πιο μεγάλη. Και εδώ θέλω να σας δείξω με αυτόν τον χάρτη, όπου βλέπετε την ΑΟΣ της Ελλάδας, άρα βλέπετε είναι το εξωτερικό που βλέπετε εδώ, όριο, αλλά τώρα σας έχουμε βάλει με διαφορετικά χρώματα την ΑΟΣ από κάθε νησί, έτσι ώστε να βλέπετε το μέγεθος της συμβολής κάθε νησιού. Το κίτρινο που βλέπετε εδώ κάτω είναι η Κρήτη. Αυτό είναι η Γάβδος. Ναι, η Γάβδος. Εντάξει. Άρα εδώ βλέπετε την Κάσο, εδώ έχετε την Κάρπαθο, εδώ έχετε τη Ρόδο. Εδώ είναι η Ρό, Καστελόριζο και Στρογγύλη. Βλέπετε ότι μερικά μεγέθη σας ξαφνιάζουν, γιατί δεν σχετίζονται με το μέγεθος του νησιού που έχετε συνηθίσει. Άρα εδώ, εφόσον θα επικεντρωθούμε και σε αυτό το θέμα, το σύμπλεγμα Καστελορίζου έχει ένα εμβαδόν που είναι μεγαλύτερο από την Πελοπόννησο. Άρα τα νησιά, να καταλάβετε, είναι οι κουκίδες, σαν να βλέπω εδώ, μία, δύο, τρεις. Εδώ είναι τα νησιά. Το σύμπλεγμα είναι εδώ. 14 νησιά στην πραγματικότητα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό η προσφορά, να καταλάβουμε την προσφορά των νησιών όταν είναι στις άκρες. Δηλαδή, οι ακριτικές ΑΟΣ είναι αυτές που είναι τεράστιες. Για ποιο λόγο? Γιατί το θέμα της ΑΟΣ δίνει μια νέα δυνατότητα ερμηνείας της Ελλάδος, που μας ξαφνιάζει, είναι η εξής. Αυτό αφιερωμένο στο λιμενικό με αγάπη. Όσο πιο μακριά είναι το νησί, τόσο καλύτερα είναι γιατί δίνει μεγαλύτερη ΑΟΣ. Ενώ εμείς συστηματικά πρέπει να το ονομάζουμε αυτό άγονες γραμμές, δεν πάει κανένας, είναι μεγάλη δυσκολία. Άρα εδώ βλέπετε χειροπιαστά ότι τα νησιά που είναι στις άκρες, εδώ ας πούμε είναι οι Νούσες, Μεθόνοι, εδώ είναι οι Στροφάδες, τα οποία είναι μικροσκοπικά, έχουν τεράστια αξία και δίνουν το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής ΑΟΣ. Ας το δούμε ακόμα πιο πρακτικά. Όλοι μας λοιπόν, όταν μιλάμε ας πούμε για τις Κυκλάδες, θεωρούμε ότι είναι σχεδόν το ανάλογο από τα Δωδεκάνησα. Δεν είναι. Και κοιτάξτε τώρα όλες τις περιοχές της Ελλάδος ανά διαμέρισμα, βλέπετε ότι αυτή εδώ είναι τεράστια, το Ιόνιο, γιατί είναι με τα Επτάνησα. Εδώ είναι η περιοχή της Κρήτης, με τη Γάβδο, και εδώ είναι τα Δωδεκάνησα. Αυτές εδώ οι τρεις περιοχές είναι πολύ μεγαλύτερες, ακόμα ας πούμε, και από την Μακεδονία, για να μην πω τη Θεσσαλία και τις Αττιστίτες. Η Θεσσαλία βέβαια είναι η μεγαλύτερη περιοχή, το βλέπετε εδώ. Τι εννοώ με αυτό, είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε, αν θέλετε, και το βλέμμα μας πάνω σε αυτό. Άρα η ΑΟΣ δίνει μια άλλη διάσταση, εντελώς διαφορετική από την κλασική προσέγγιση που έχουμε της χώρας μας. Το πιο σπουδαίο είναι ότι είναι αυτή η προσέγγιση που έχουν οι ξένοι, ενώ εμείς δεν το βλέπουμε ότι μας βλέπουν έτσι. Εδώ σας δείχνω την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου βλέπετε ότι η κοινότητα εδώ, λέει ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές και τον εφοδιασμό της υδρογονάτρευσης. Άρα στην πραγματικότητα, από το 1994, το ξαναλέω ακούτε την ημερομηνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει σε όλες τις χώρες, κινηθείτε για να έχουμε γενικά όλοι εμείς υδρογονάνθρακες, ο καθένας έχει τον δικό του, το βλέπετε εδώ, η κοινότητα από τα κράτη-μέλη ασκούν κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα επί των πηγών
που είναι στην επικράτειά τους. Εντάξει. Άρα, απλώς λέει ότι θα ήταν καλό η καλύτερη οκτήρωση χωρίς εμπόδια στις συναλλαγές της εσωτερικής αγοράς της ενέργειας. Και αυτό σχετίζεται με την ερώτηση της κυρίας. Εδώ μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λέει, μην κάνετε πράγματα εκτός, ας πούμε, με την Τουρκία και τα διάφορα. Μεταξύ σας, πάρτε τους καλύτερους σε έναν τομέα και ο καθένας να κάνει την αξιοποίηση τη δικιά του, γιατί συνολικά είναι ένα όφελος για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ έχετε το άρθρο 2 που σας δείχνει συγκεκριμένα ότι τα κράτη-μέλη διατηρούν το δικαίωμα να ορίζουν εντός των ορίων του εδάφους τους. Άρα αυτό είναι σημαντικό, γιατί μιλάμε ακόμα και για τις λίμνες, αλλά εδώ είναι γενικότερο είναι εκτός, που η άσκηση δραστηριοτήτων, εδώ είναι αναζήτηση, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκτων. Αλλά εδώ είναι το ίδιο και εδώ σας δείχνω κάτι που ανήκει στον νόμο 2289, είναι ο νόμος περί υδρογονανθράκων της Ελλάδος από το 1995, ο οποίος τροποποιήθηκε το 2011 με την τροποποίηση 4001 και βλέπετε τι λέει εδώ ο νόμος, το δικαίωμα αναζήτησης που λέγαμε, χερσαίες, υπολίμνες, υποθαλάσσιες κτλ. Ελληνική δημοκρατία ασκεί αντιστοίχως κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα με τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Όπως κυρώθηκε από τον νόμο, ο νόμος 2321 είναι ο κυρωτικός νόμος στον οποίο αναφερθήκαμε, που λέει ότι το κράτος ναι αποδέχεται ότι υπάρχει το δίκαιο της θάλασσας. Και κάτι σημαντικό, γιατί αυτή την περίοδο πολύ συχνά αναρωτιόμαστε όλοι τι γίνεται, ανήκει αποκλειστικά στο δημόσιο και η άσκησή του αφορά πάντοτε τη δημόσια ωφέλεια. Άρα αυτός είναι ο κυρωτικός νόμος, θα μπορούσαμε να αφήσουμε και στοιχεία στο τέλος. Θα ήταν καλό όλοι να ξέρετε πάνω κάτω τι λέει και ο κυρωτικός νόμος και ο νόμος περί υδρογονανθράκων και έτσι θα καταλαβαίνετε γιατί υπάρχει ένα προεδρικό διάταγμα στις 10 του Φλεβάρη 2012 που εξηγεί ότι οι υδρογονάνθρακες γίνονται μόνο και μόνο με μία κρατική εταιρεία που έχει μόνο μία μετοχή, που δεν μπορεί να διατεθεί ή να την παραχωρήσει σε οποιονδήποτε, είναι μόνο και μόνο προς όφελος της Ελλάδας και είναι μία εταιρεία που έχει διάρκεια 99 χρόνια, ο οποίος καταλαβαίνετε συνεχίζει μετά, απλώς είναι η νομοθεσία. Τώρα ας περάσουμε λοιπόν στην Κύπρο, που όπως είχαμε εξηγήσει προηγουμένως, που είναι μια τεράστια στρατιωτική δύναμη και γι' αυτό το λόγο έχει καταφέρει να κάνει την ΑΟΣ, γιατί έχετε ακούσει και πρόσφατα από τους δικούς μας ότι πώς να κάνουμε ΑΟΣ εφόσον έχουμε προβλήματα, εφόσον έχουμε οικονομικά προβλήματα, εφόσον ο στρατός, ναι. Λοιπόν, ή πρέπει να είμαστε σοβαροί πάνω σε αυτό το θέμα και να πούμε, αν πιστεύουμε πραγματικά ότι ο ελληνικός στρατός είναι υποδιέστερος της Κύπρου, είναι ότι έχουμε ένα θέμα αυτογνωσίας. Εντάξει. Άρα σε οποιοδήποτε τομέα δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο υπεροχής. Η Κύπρος απλώς το κατάφερε επειδή θεώρησε ότι ήταν απαραίτητο, θεώρησε ότι ήταν αναγκαίο και δεν έκανε τίποτα το παράνομο. Ακολούθησε απλώς το δίκαιο της θάλασσας και αυτό που λέμε είναι να κάνουμε εμείς ακριβώς το ίδιο. Εδώ πολλοί από εσάς έχουν ακούσει το οικόπεδο 12. Αυτό που έχετε ακούσει είναι ότι εδώ βρίσκεται το κοίτασμα Αφροδίτη. Αυτό που μπορεί να μην έχετε ακούσει με ακρίβεια είναι ότι το κοίτασμα Αφροδίτη αξίζει 100 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο του. Αυτό όμως που δεν έχετε ακούσει είναι ότι το οικόπεδο 12 είναι από τα πιο φτωχά οικόπεδα. Λοιπόν, υπολογίζουμε ότι μέσα στην ΑΟΣ της Κύπρου, αυτό το κομμάτι που δεν είναι ολόκληρη η ΑΟΣ, θα βρούμε 13 με 14 Αφροδίτες σε ποσότητες, εντάξει. Ας μην πάμε ως εδώ, ας χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά τα στοιχεία που υπάρχουν ως τώρα. Άρα, τα στοιχεία που υπάρχουν ως τώρα είναι αποδεδειγμένα από τον Δεκέμβριο 2011 ότι έχουν βρει
7 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου. Αυτό βρέθηκαν εδώ. Τώρα αυτό το οικόπεδο ανήκει στον πρώτο γύρο παραχώρησης. Ο δεύτερος γύρος παραχώρησης είναι τα συνολικά τα άλλα 12 οικόπεδα, αλλά συνολικά τώρα έχουμε 13. Αυτό έγινε στις 11 του Φλεβάρι 2012, άρχισε ο δεύτερος γύρος παραχώρησης, έληξε στις 11 Μαΐου 2012 και θα ξέρουμε το τελικό αποτέλεσμα από ποιες εταιρείες θα έχουν τα οικόπεδα τον Νοέμβριο. Αυτό είναι εδώ, ναι, τον επόμενο μήνα. Άρα, πρώτα απ' όλα γενικά, οι εταιρείες σας τις έχω εδώ, για να μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν. Άρα βλέπετε πρώτα απ' όλα ότι είναι 33 εταιρείες οι οποίες έχουν μπει σε κοινοπραξίες με 15 αιτήσεις. Άρα βλέπετε εδώ τις 15 αιτήσεις και βλέπετε τον Καναδά. Σας δείχνω μόνο τις χώρες για να δείτε ότι ξαφνικά όλοι ξέρουν που είναι Κύπρος. Άρα Καναδά, Ισραήλ, Γαλλία, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο, Μαλαισία, Ιταλία, Ισραήλ, Ιταλία, Αυστραλία, Κορέα, Ισραήλ, Νορβηγία, Αμερική, Ισραήλ, Λίβανο, Αμερική, Κύπρος, Ισραήλ, Καναδά, Ινδονησία. Αν θυμάστε ότι πριν από μερικά χρόνια είναι μερικοί που δεν ήξεραν καν που βρίσκεται η Κύπρος και είναι μερικοί που μπέρδευαν την Κύπρο με την Κρήτη και τώρα αυτές οι εταιρείες ξέρουν ακριβώς που είναι τα οικόπεδα. Τα οικόπεδα ελπίζω να έχετε δει ότι στην πραγματικότητα είναι ένα μέγεθος που είναι πολύ μεγαλύτερο από την Κύπρο. Συγκεκριμένα τώρα, οι εταιρείες είναι υποψήφιες για 9 οικόπεδα από τα 12. Δεν είναι υποψήφιες στο 1, γιατί είναι πολύ κοντά για να βρεις μεγάλα κοιτάσματα, ούτε στο 13 γιατί είναι πολύ μικρό, ούτε στο 4 γιατί είναι πολύ βαθύ. Όλα τα άλλα είναι γεμάτα με υποψηφιότητες, για να καταλάβετε το ρεκόρ είναι το οικόπεδο 9, που εντελώς τυχαίως ακουμπάει το 12 και έχει μόνο στο οικόπεδο 9 είναι 9 εταιρείες που είναι υποψήφιες για το 9. Άρα, ή πραγματικά έχετε μια νοητική υστέρηση και έχετε την εντύπωση ότι αυτοί έρχονται μόνο για παρατηρισμό ή καταλαβαίνετε ότι όλοι έχουν καταλάβει ότι είναι τεράστια τα κοιτάσματα και δεν πρόκειται να μην είναι υποψήφιες αυτές οι εταιρείες. Και ήθελα, μια που αναφερθήκαμε στο θέμα της Τουρκίας άμεσα ή έμεσα, να θυμάστε ότι η Τουρκία έχει πει οι εταιρείες που θα είναι υποψήφιες εδώ δεν θα κάνουν τίποτα με την Τουρκία. Αλλά τώρα έχετε τα ονόματά τους. Για να καταλάβετε ότι την γράφουν κανονικότατα, γιατί τα μεγέθη που υπάρχουν εκεί πέρα δεν έχουν καμία σχέση με το τι μπορεί να τους προσφέρει, άρα είναι διατεθειμένες να είναι υποψήφιες εδώ χωρίς κανένα πρόβλημα. Το εξηγώ αυτό ειδικά με την Total. Η Total, να ξέρετε, ότι είναι υποψήφια σε 7 οικόπεδα από τα 9. Άρα αυτά είναι τα δεδομένα και να το θυμηθείτε, αρχές του Νοεμβρίου θα ξέρετε ποιες είναι οι εταιρείες στο κάθε οικόπεδο. Όπως ξέρετε τώρα ότι η Νόμπελ είναι στο οικόπεδο 12. Και τώρα ξαφνικά καταλαβαίνετε γιατί στο οικόπεδο 12 πήγε η Νόμπελ. Γιατί η Νόμπελ είναι μια μεσαία εταιρεία. Άρα ήξερε ότι στα άλλα οικόπεδα θα έρθουν οι πολύ μεγάλες. Και λέει, ας πιάσω εγώ το φτωχό οικόπεδο που έχει μόνο 100 δις και οι άλλοι θα χτυπήσουν τα τεράστια. Και έτσι έγινε. Το ενδιαφέρον σε αυτή τη διαδικασία που ανήκει στη θεωρία παιχνίων είναι ότι καμία μεγάλη εταιρεία δεν ήταν υποψήφια εδώ. Γιατί είναι φτωχό. Πολύ απλό. Εντάξει, άρα φανταστείτε ας πούμε ότι θέλετε να αγοράσετε μια περιοχή και είναι μια περιοχή που είναι κάποιας αξίας και οι μεγάλοι θέλουν ας πούμε να κάνουν ένα τεράστιο κέντρο. Το οικόπεδο θα πάρουν ένα μικρό, δεν θα κάνουν καν υποψηφιότητα, δεν θα μπορούν να βάλουν αρκετούς.
Στο ενδιάμεσο λοιπόν, εδώ βλέπετε τις θαλάσσιες παραχωρήσεις που κάνει η Τουρκία πάνω σε χάρτη. Ο χάρτης αυτός είναι τουρκικός. Το βλέπετε εδώ. Άρα μην ευριάζεις. Βλέπεις. Ωραία. Και εμείς πάνω στο τουρκικό χάρτη βάλαμε τα όρια της ελληνικής ΑΟΣ και της κυπριακής ΑΟΣ. Αυτά που βλέπετε εδώ, τα μικρά οικόπεδα, είναι αληθινά οικόπεδα. Πηγαίνει ας πούμε και η Shell. Αυτά που βλέπετε τα τεράστια οικόπεδα είναι τα οικόπεδα εντυπώσεως που λέω εγώ, επί χάρτου. Βάζουν τα τεράστια οικόπεδα και λένε βέβαια ότι αυτά τα δίνουν στην κρατική εταιρεία. Εδώ το όριο που βλέπετε είναι μέχρι το 2009. Αυτό το όριο που βλέπετε τώρα είναι μέχρι το 2012. Απλώς ανακοινώνουν ότι είναι δικά τους. Άρα τα ανακοινώνουν. Εγώ φαντάζομαι το 2020 θα είναι όλη η Ελλάδα μέσα. Γιατί με τέτοιο επεκτατισμό κάτι πρέπει να κάνεις. Πώς θα πεις ότι έχει εξέλιξη. Το πιο αστείο στην υπόθεση είναι ότι στο Καστελόριζο δεν υπάρχει οικόπεδο. Αλλά υπάρχει οικόπεδο κάτω από τη Ρόδο. Άρα εδώ όσο κεραγιάδες να είσαστε, γιατί εντάξει κάποιος μπορεί να έχουμε και μια μικρή δόση, ακόμα πιο ομοιοπαθητική. Λες, καλά ρε παιδιά, και κάτω από τη Ρόδο, πόσο δηλαδή θα πάει. Και έχουμε και άλλο χάρτη όπου κάνουν και τη στροφή κιόλας. Πάνε και κάτω από την Κύπρο, έτσι. Σου λέει, εντάξει, άμα βρεθεί κάτι εδώ, να είναι και δικό μας. Ωραία. Άρα, αυτά εδώ είναι οι γελιότητες που παράγει η Τουρκία. Το θέμα είναι ότι στην Κύπρο θα φανεί ότι είναι γελιότητες, ενώ στην Ελλάδα δεν φαίνεται ακόμα. Γιατί εμείς δεν έχουμε καν ορίσει αυτό το πλαίσιο, ούτε καν θεσπίσει. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω αν το βλέπετε όλοι εδώ. Εδώ κάτω είναι η Αίγυπτος. Άρα, άμα δεν κάνουμε εμείς τίποτα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, τότε είναι η Τουρκία που αγγίζει την Αίγυπτο. Εντάξει, αυτό εδώ το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό γεωστρατηγικά. Εδώ βλέπετε τον επίσημο χάρτη του ΙΠΕΚΑ της Ελλάδος και βλέπετε γραμμές που είναι οι σεισμικές γραμμές για έρευνα σε αυτή την περιοχή, σε αυτή την περιοχή και λίγο κάτω από την Κρήτη. Ωραία. Αυτά, μόνο εσύ μπορείς να δεις εδώ ότι υπάρχουν ημερομηνίες, είναι όλες οι σεισμικές γραμμές που αλλάζουν χρώμα ανάλογα με τις ημερομηνίες. Και άμα προσέξετε, έχουμε ημερομηνίες ήδη από το 70, 80, τέλος πάντων. Σεισμικές γραμμές είναι έρευνες που έχουν γίνει. Αυτές είναι οι έρευνες που έχουν γίνει, άρα συγκεκριμένα τι είναι ένα καράβι που πηγαίνει με 16 κόμβους, βυθίζει μέσα καλώδια, έχει υδράφωνα, χτυπάει λοιπόν ο ήχος, μεταδίδεται στα 8 χιλιόμετρα και κάνει την αντανάκλαση και ο χάρτης σε δύο διαστάσεις σας δίνει το προφίλ της γεωλογίας και άμα δείτε στοιχεία έτσι καμπυλωτά, σας δίνει υποψήφια. Και ξαφνικά μετά κάνουμε ορθογώνιο για να μπορούμε να του πούμε ότι θα είναι σαν μια καμπάνα. Αλλιώς θα έχετε μια σέλα λόγου. Αν έχετε μια σέλα λόγου, δεν μπορεί να κρατήσει ούτε πετρέλαιο ούτε φυσικό αέριο. Ενώ αν έχετε μια καμπάνα που είναι από τις δύο πλευρές, και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο, βλέπετε ότι πολύ σπάνια οι γραμμές είναι μόνες τους. Πολύ συχνά είναι δικτυωμένες έτσι, σαν πλαίσιο. Γιατί πηγαίνουν ορθογόνια για να διευκολύνουν. Και όταν υπάρχει πλαίσιο που μοιάζει με κοίτασμα, βλέπετε είναι πιο πυκνές. Εδώ για να καταλάβετε είναι αυτό που γινόταν ο πρώτος γύρος παραχώρησης το 1995. Άρα έγινε με έναν διαφορετικό τρόπο και κατάρτισαν τελικά να φύγουν οι εταιρείες γιατί δεν ήταν ορθολογικό. Επιπλέον όμως να θυμάστε ότι αυτό το σύστημα δεν είναι στην ΑΟΣ, είναι μόνο και μόνο στα χωρικά εθνικά ύδατα. Πολύ μικρές αποστάσεις για να καταλάβετε τι λέω. Να, στην Κύπρο. Με συγχωρείτε για την συζήτηση, για την προφανή τη συζήτηση. Αυτές τις γραμμές, ναι. Τις σεισμικές αυτές μελέτες. Ποιοι τις έχουν κάνει. Οι εταιρείες. Οι εταιρείες που έχουν. Έχουν, ας πούμε. Πάρε την εντολή από το ελληνικό κράτος, έτσι, εταιρείες, όχι ελληνικές. Αυτό είναι αυτό που θα θέλετε να ακούσετε. Όχι, το ερώτησα. Όχι. Λοιπόν, υπάρχουν οι επίσημες, που είναι τέτοιου τύπου,
Αλλά βέβαια οι περισσότερες γραμμές είναι εντελώς ανεπίσημες και είναι από οποιαδήποτε εταιρεία που μπαίνει μέσα στην ΑΟΣ, σταματάει το καράβι, το βάζει με 16 κόμβους και αρχίζει την έρευνα. Αυτό πρέπει να το λύσουμε για το κράτος. Αυτό είναι χιούμορ. Όχι, όχι, αυτό είναι ανεξέλεγκτο. Όπως θέλω να ακουστεί γι' αυτό. Ναι, απλώς πώς να είναι κατόπιν εντολής του ελληνικού κράτους εφόσον το ελληνικό κράτος σταματάει στα 6 ναυτικά μίλια. Ακόμα δεν είχε. Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Θέλω να πω ότι είναι πολύ απλό, εμείς το βλέπουμε στην έρευνα. Όταν κοιτάζουμε με ποια ταχύτητα πηγαίνουν τα καράβια, θα δείτε ότι εντελώς τυχαίως όταν είναι κάτω από την Κρήτη, πηγαίνουν με 16 κόμβους. Εντάξει. Άρα, άμα πάτε πιο γρήγορα, δεν μπορεί να το μελετήσετε. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας το πω αυτό. Όταν ξαφνικά ακούτε το PDDAs ότι πήγε γρήγορα από εδώ εκεί, είναι απλώς ότι κάνει βόλτες, αν δεν κάνει καμία μέτρηση, γιατί δεν μπορεί να το κάνει σε αυτήν την ταχύτητα. Απλώς επειδή δεν ξέρουμε όλοι τα 16 ναυτικά. Γι' αυτό άλλη φορά, αν έχετε ένα φίλο σας που προσπαθεί να σας φοβήσει και να σας πει, είδε ότι το Πειραιές πήγε πέρα, να το ρωτήσετε αμέσως με ποια ταχύτητα. Ακριβώς, με πόσους κόμβους. Άρα, κοιτάξτε εδώ λοιπόν οι παραχωρήσεις και κοιτάξτε τι θα πω τώρα. Αυτό εδώ είναι περιοχή Ιωαννίνων, είναι στην ξηρά, αλλά δεν μας αφορά, αυτό είναι πολύ κοντά. Τώρα αυτό που έχει γίνει είναι εδώ. Πατραϊκό που είναι μέσα βέβαια στα νησιά και στο κατάκολο. Η ουσία όμως είναι αλλού. Εδώ βλέπετε την Ιταλία και εδώ σας έχουμε ζωγραφίσει δύο κοιτάσματα τα οποία τα γνωρίζουμε. Αυτό εδώ είναι ο Πύρος που είναι ακριβώς στην οριοθέτηση της Συμφωνίας της Υφαλοκρηπίδας που πέτυχε η Ελλάδα το 1977 και υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Κονοφάγος, ο πατέρας του Ηλία, με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Και εδώ είναι το κοίτασμα Αχιλλέας. Για όσους έχουν προβλήματα με τα μαθηματικά, υπάρχει ένας απλός τρόπος, παίρνετε αυτό το κοίτασμα και το βάζετε πάνω στη ζάκη. Αυτό εδώ είναι κοίτασμα. Λοιπόν, άρα, άμα σας έλεγε κάποιος, είναι δυνατόν να βρούμε τεράστιο κοίτασμα, δεν το πιστεύατε. Το πιο αστείο της υπόθεσης είναι ότι αυτό το κοίτασμα το ξέρουμε εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον. Εντάξει, δεν είναι ότι ξαφνικά εμφανίστηκε και το λέμε τώρα. Και είναι ένα κοίτασμα που έχει 450 τετραγωνικά χιλιόμετρα, για να καταλάβετε το ανάλογο, η Αφροδίτη 140. Ωραία. Άρα, αυτό εδώ μπορεί να γίνει σε πλαίσιο συνεκμετάλλευσης, που είναι μια στρατηγική κίνηση Ελλάδας-Ιταλίας, και αυτό εδώ είναι αποκλειστικά ελληνικό. Εντάξει. Καταλαβαίνετε όμως τις αποστάσεις. Εδώ μιλάμε πραγματικά για ενδιαφέρον για την ΑΟΣ, ενώ αυτά που είδατε προηγουμένως είναι σε αυτή την περιοχή και πολύ κοντά. Και άμα σας πω ότι βέβαια η Ιταλία ερευνά εδώ και ότι αυτά τα κοιτάσματα έχουν ακριβώς την ίδια γεωλογία με τα κοιτάσματα που είναι σε όλα τα 50, έτσι, συνεχόμενα, και εδώ μιλάμε για πετρέλαιο. Λίγο πιο κοντά να το θυμάστε και το βλέπετε σε σχέση και με την Κέρκυρα. Ναι, εδώ είναι, όλη αυτή η περιοχή είναι πιο πολύ για πετρέλαιο, ενώ κάτω από την Κρήτη είναι πιο πολύ για φυσικό αέριο. Εξαρτάται από την γεωλογία. Βέβαια, όταν λέμε πετρέλαιο, έχουν και λίγο αέριο που είναι από πάνω μερικές φορές, αλλά είναι το μεγαλύτερο μέρος. Μπορεί και να μην έχουν καθόλου. Αυτό εδώ είναι ένα παράδειγμα από σεισμικές γραμμές. Δύο διαστάσεων, κοντά στην περιοχή της Κύπρου, αλλά όχι μόνο, όπως βλέπετε, και αυτό που έχει σημασία είναι χάρη στον Αντώνη Φόσκολο, αυτές εδώ οι γραμμές λέγονται ελληνικές, ήδη στην βιβλιογραφία, το άνθρωπος το πάλεψε, και το παλεύει ακόμα ο Αντώνης, παρόλο που είναι 82 χρονών, και κατάφερε να πείσει τους επιστήμονες να χρησιμοποιούν αυτήν την ορολογία, ενώ εμείς δεν έχουμε ακόμα την ΑΟΣ. Που σημαίνει ότι αυτό μπορεί να γίνει όταν έχετε ένα υποστημικό υπόβαθρο και στο νοσοκομείο ακόμα, καθένας κάνει τις γραμμές του. Λοιπόν, εδώ βλέπετε γεωλογικά την Αφρικανική πλάκα που είναι κάτω και πάνω βλέπετε την Ευρασιατική πλάκα. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτή εδώ η λεκάνη, η Ροδότου. Εδώ είναι Λεβαντίνης και εδώ είναι Λατάκια. Προσέξτε τι θα πω τώρα. Πριν ακόμα και ένα μήνα, δεν πιστεύαμε ότι υπάρχει φυσικό αέριο εδώ.
που αφορά τον Λίβανο. Άρα πριν 15 μέρες βρέθηκε τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου εδώ. Εδώ είναι το κοίτασμα Αφροδίτη. Εδώ έχετε τρία κοιτάσματα που είναι στο Ισραήλ. Ελπίζω να καταλάβετε τώρα ότι αυτό εδώ είναι γεμάτο αέριο. Εδώ σας έχουμε δείξει μόνο τα τρία μεγαλύτερα, εδώ υπάρχουν άλλα τέσσερα. Βέβαια εδώ υπάρχουν κοιτάσματα που είναι της Αιγύπτου και αυτή εδώ η δομή, αν θέλετε η λεκάνη, μοιάζει πάρα πολύ με αυτήν. Η οποία μας αφορά άμεσα. Για ποιο λόγο. Το βλέπετε πώς πάει. Εδώ είναι η Μεσογειακή Ράχη. Κοιτάξτε πώς πάει η Μεσογειακή Ράχη. Δίνει ένα ενιαίο πλαίσιο. Και βλέπετε ότι εδώ, ο Ηρόδοτος εδώ μέσα και εδώ, όλη αυτή η περιοχή μοιάζει γιατί είναι ακριβώς αυτό που είναι απ' έξω. Το ίδιο και είναι και με το Ιόνιο, αλλά βλέπετε ότι πρέπει να έχετε κάποια απόσταση. Κοιτάξτε, εδώ είναι η Γαλλική εταιρεία. Αρχικά, οι πρώτες γραμμές είναι από Νορβηγική εταιρεία και είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι η Νορβηγική εταιρεία που είναι τώρα στην Ελλάδα, η PGS, που έχει μεγάλη τεχνογνωσία, είναι ακριβώς η ίδια που ήταν και στην Κύπρο και παρόλο που την φοβέριζε συνεχώς η Τουρκία ότι θα τη στηρίξει το καράβι, συνέχισε αδιάκοπα όλες τις έρευνές της και χάρη σε αυτές τις έρευνες να ξέρετε ότι η Κύπρος έχει ήδη πάρει 23 εκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο επειδή περνάει το καράβι πάνω στα νερά της. Λόγω ΑΟΣ. Όχι, ναι, βέβαια. Λόγω ΑΟΣ, απλώς επειδή έκανε μια συμφωνία τέτοιου τύπου. Εδώ λοιπόν η διασταύρωση γίνεται με την εταιρεία την Γαλλική που έκανε ένα πιο πυκνό πλαίσιο γιατί άρχισαν να βρίσκουν πράγματα που θα έχουν ενδιαφέρον και βέβαια αυτοί οι χάρτες πουλούνται. Αλλά προσέξτε όταν υπάρχει συμφωνία με την εταιρεία, πουλούνται μόνο και μόνο αν η χώρα το θέλει. Και πουλούνται μετά με το ποσοστό. Εδώ βλέπετε όλα τα οικόπεδα που παραχωρούνται σε όλη τη Μεσόγειο και βλέπετε βέβαια ότι εδώ είναι άδειο. Εντάξει, για λόγους βέβαια ευνόητους επειδή δεν έχουμε ακόμα την άδεια. Τώρα ας ξεχάσουμε για λίγο, ας κοιτάξουμε αυτόν τον χάρτη του Ηλία Κονοφάου με δεδομένα του Αντώνη Φόσκολου και κοιτάξτε πώς πάει. Είναι οι πλάκες είναι έτσι στη σύγκριση. Ή κάνουν έτσι, ή κάνουν έτσι, ή κάνουν έτσι. Όταν κάνουν έτσι, έχετε μεγαλύτερες πιθανότητες να βρείτε μεγάλα κοιτάσματα. Εδώ λοιπόν σε αυτό το χάρτη σας έχουμε βάλει πλάκες που συγκλίνουν και είναι του ίδιου τύπου, δηλαδή η μία πάει πάνω από την άλλη. Εδώ έχει φυσικό αέριο και πετρέλαιο, εδώ έχει φυσικό αέριο και πετρέλαιο και εδώ δεν ξέρουμε. Δηλαδή, μάλλον δεν ξέραμε. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, τώρα ξέρουμε ακριβώς ότι είναι του ίδιου τύπου και βέβαια περιμένουμε πάρα πολύ και εδώ και για αυτόν τον λόγο άρχισαν οι έρευνες. Πολύ σημαντική είναι το θέμα της Μεσογειακής Ράχης που εδώ φαίνεται στη θάλασσα. Ξέρετε όλοι σας ότι η Αλγερία έχει τεράστια κοιτάσματα και έχει μάλιστα και γιγαντιαία κοιτάσματα. Αν προσέξετε όμως πώς είναι η δομή, θα μου πείτε, μα είναι στην ξηρά. Ναι, αλλά η γραμμή της Ευρασιατικής πλάκας με την Αφρικανική πηγαίνει ακριβώς πάνω στην ξηρά και για αυτόν τον λόγο. Εμείς αυτή η γραμμή είναι μέσα στη θάλασσα. Ωραία. Τώρα, προσέξτε. Εδώ είναι τα αναμενόμενα αποθέματα από τους υπολογισμούς που έχουμε κάνει και θα το εξηγήσουμε και γεωστρατηγικά τι σημαίνει. Άρα εδώ είναι πάνω κάτω η ΑΟΣ. Εδώ είναι 1,5 δισεκατομμύρια βαρέλια. Τα βαρέλια, όταν μιλάμε για βαρέλια, είναι και για πετρέλαιο και για φυσικό αέριο σε αναγωγή. 2. Αυτά δεν τα διαβάζω. Ωραία. Άρα, βλέπετε λοιπόν ότι οι ποσότητες, ελπίζω να το βλέπετε και αυτό που έβαλε τώρα στο τέλος, αλλιώς νεοκλή το ανεβάζεις, εδώ. Ανέβασε το εντελώ του. Ωραία, για να είναι ξεκάθαρο. Ωραία. Λοιπόν, όταν βλέπετε, πρώτα απ' όλα βλέπετε κάτι το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό και εξηγεί πάρα πολλά πράγματα για τα οποία στην πραγματικότητα ήμασταν άσχετοι. Δηλαδή, είμαστε σοβαροί. Έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές ότι η μεγάλη διαμάχη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας εξηγείται από το πετρέλαιο που υπάρχει
στο Αιγαίο. Θα δυσκολευτείτε να το πείτε αυτό. Εντάξει. Στην πραγματικότητα στο Αιγαίο είναι ο μικρότερος αριθμός. Άρα δεν στέκει καθόλου αυτό και ήταν απλώς ένας λόγος τον οποίο προβάλλουμε δήθεν για να δικαιολογήσουμε. Τα μεγάλα κοιτάσματα βρίσκονται εξωτερικά και αυτό έχει σχέση βέβαια με την γεωλογία και τη Μεσογειακή Ράχη. Εδώ που βλέπετε αυτό το μεγάλο πράγμα αφορά και την Ελληνική και την Κυπριακή, τον Λίβανο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Προσέξτε, αυτά τα νούμερα ήταν γραμμένα πριν βρούμε το τεράστιο εδώ κοίτασμα στο Λίβανο. Γιατί έχετε δύο νούμερα. Το μικρότερο είναι αυτό που είναι με μεγαλύτερη πιθανότητα, 90%. Το μεγαλύτερο είναι με 10% και πάνω κάτω παίρνουμε το μισό. Ας ασχοληθούμε περισσότερο με την Κρήτη. Εδώ βλέπετε ότι η Stratford, αλλά εμείς κάνουμε αυτούς τους υπολογισμούς μόνο και μόνο μαθηματικά και γεωλογικά σε σχέση με τα δεδομένα που έχουμε εδώ, με τις αναλογίες, ενώ εδώ η Stratford το έκανε αλλιώς και αυτή εκτίμησε ότι αυτό το 10-34 είναι 20-30. Που σημαίνει ότι εμείς όταν παίρνουμε το 20 είναι ακόμα πιο σίγουρο το 20 και πάνω. Για να καταλάβετε τώρα τι λέω. Για το κατάκολο που έχετε ακούσει όλοι, δεν είναι. Μιλάμε για 15 μέρες ενεργειακής Ελλάδας. Κάτω από την Κρήτη μιλάμε για 450 χρόνια. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχει τεράστια σημασία η ΑΟΣ, διότι αυτά εδώ τα αποθέματα είναι, όπως καταλαβαίνετε, εντελώς εκτός των 6 και των 12. Άρα όλη η δουλειά γίνεται πολύ πιο μακριά και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την άποψή μας. Ναι. Γνωρίζω ότι η Τουρκία θεωρεί ότι κάποια από τα νησιά μας αποτελούν συνέχεια του υπηρετικού κοσμού της. Ναι, σωστά. Δεδομένου ότι αυτό... Αυτό λέει, α. Αυτό λέει. Ναι. Θέλω να ρωτήσω αν αυτό έχει κάποιο υπόβαθρο, είτε νομικό, είτε γεωγραφικό, είτε οτιδήποτε. Και δεδομένου ότι στη χειρότερη περίπτωση το κερδίσει αυτό, το πετύχει με τον οποιοδήποτε τρόπο. Τι χάνουμε εμείς. Πρώτα απ' όλα δεν θα κερδίσει τίποτα. Γιατί μας έχετε εδώ. Καθόμαστε, ας πούμε, να κάνουμε μόνο διαλέξεις. Μην είμαστε και λίγο σοβαροί μεταξύ μας. Πρώτα απ' όλα, για να κερδίσει κάτι θα πρέπει να πάμε στα δικαστήρια. Θα σας αποδείξω μετά ότι δεν πρόκειται να πάμε ποτέ στα δικαστήρια. Γιατί υπάρχουν ήδη δύο υποθέσεις που δεν μπορούν να σου το επιτρέψουν. Ένα. Το μόνο υπόβαθρο που υπάρχει είναι υποτίθεται γεωλογικό. Για να καταλάβετε πόσο λάθος είναι. Αλλά αυτό, παιδιά, να μου το ρωτάτε την ώρα που είμαι σε γεωλογικό χάρτη. Όχι να μην το ξέρετε, να το, μου το ρωτάτε μετά. Μετά πρέπει να ξανά. Λοιπόν, εδώ. Βλέπετε αυτή εδώ στη γραμμή. Λοιπόν, άμα σας πω τώρα ότι οι γεωλογικές αναλύσεις που έχουν γίνει στο Καστελόρες, από το ΙΓΜΕ, και οι γεωλογικές αναλύσεις που έχουν γίνει στους Παξούς, πάλι από το ΙΓΜΕ, έχουν την ίδια γεωλογία. Άρα, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα κανένα επιχείρημα, ακόμα και για το Καστελόρες. Εντάξει, δηλαδή, πώς να το καταλάβετε λίγο πιο απλά. Άμα κοιτάξω ποιος είναι καθισμένος δίπλα σε ποιον, έχω την εντύπωση, ας πούμε, ότι είναι γνωστή. Άμα έχετε δύο αδέλφια εδώ μέσα και δεν είναι καθισμένοι, άμα κοιτάξω τώρα την απόσταση σε DNA, θα τους εντοπίσω. Τι εννοώ. Εννοώ ότι γεωλογικά το Καστελόρεζο είναι ο αδελφός από τους Παξούς. Δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία δίπλα, ούτε καν γεωλογικά. Τώρα θα μου πείτε, αυτό εδώ γιατί δεν το προβάλλουμε. Αυτό ούτω ή άλλω, ναι, αλλά σας το λέω, δεν θα πάμε ούτε καν σε δίκη πιθανή, γιατί ξέρουμε ακριβώς ότι όταν πηγαίνουμε στο δικαστήριο, το ξέρετε κι εσείς, πρώτον, εφόσον ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, πρώτον, για να πάμε στο δικαστήριο πρέπει να είμαστε δύο κράτη. Δεν πηγαίνει ποτέ το δικαστήριο μόνο ένα κράτο. Πρέπει τα δύο να συμφωνούν ότι διαφωνούν. Ωραία. Όταν συμφωνούν ότι διαφωνούν και πηγαίνουν στο δικαστήριο, τότε η απόφαση είναι τελεσίδικη. Δεν υπάρχει ξανά καμία διαπραγμάτευση και εφαρμόζεται. Εντάξει. Άρα, θα περάσω μερικές εικόνες για να σας δείξω τις αποφάσεις και μετά θα ξανά. Γιατί εφόσον το κάνατε τώρα,
ας το ξεκαθαρίσουμε για να μην έχετε προβληματισμό. Να μπορέσουμε να κάνουμε ερωτήσεις και μετά τη διάλεξη ή πριν. Και μετά και πριν και τώρα και όποτε θέλετε. Εδώ για εσάς είμαι εδώ. Λόγω του χείρου να είπαμε. Λοιπόν, άρα, νεοκλή. Θέτω, όταν ο άλλος έχει αόρος, πάνω ότι δυσκολευόμαστε να του δώσουμε συμβουλές. Έχει νιώθει, το έχει πάρει πάνω του. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η υπόθεση της Μάλτας με τη Λιβύη. 1982, στο δικαστήριο. Κανονική υπόθεση, κανονικό δικαστήριο, το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης. Η Μάλτα έκανε ένα τεράστιο λάθος, στρατηγικό λάθος, μεγάλο κόστος. Νόμιζε ότι επειδή μπήκε και η ΑΟΣ το 82, πάνω κάτω θα καταφέρει να κάνει μια συμφωνία υφαλοκρηπίδας του τύπου ΑΟΣ. Δηλαδή στη μέση γραμμή. Εντάξει. Αυτή ήταν η μόδα εκείνη την περίοδο. Πηγαίνει λοιπόν στο δικαστήριο, συμφωνούν οι δύο. Άρα αυτό που θα σας πω τώρα υπάρχει στο ίντερνετ. Μπορείτε να δείτε όλη την υπόθεση. Εντάξει, πάντως ο Διεθνής κατεβάζει την υπόθεση και θα δείτε... Χάγης αυτό το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή... Ναι. Δεν υπάρχει άλλο για την υπόθεση. Λοιπόν, άρα τι έκαναν. Βλέπετε λοιπόν την υπόθεση γράφεται με τον εξής τρόπο. Λέει το ένα κράτος την πιστεύει, μετά έρχεται το δεύτερο κράτος την πιστεύει, μετά υπάρχει η διαδικασία τι έχουν, πώς μιλήσαν μεταξύ τους, η απόφαση και το στίγμα, το γεωγραφικό της απόφασης. 1982 λοιπόν. Άρα, άμα ψάξετε υπόθεση 1982 Λιβύη Μάλτα, θα το βρείτε. Εντάξει, ωραία. Εγώ σας το έχω κάνει απλώς πιο απλό να το δείτε. Εδώ είναι η μέση γραμμή. Τι πήρε απόφαση το δικαστήριο, γιατί η Λιβύη έλεγε ότι εσείς είστε πολύ μικροί, εγώ έχω μεγάλη αυτογραμμή, θέλω περισσότερο. Η Μάλτα έλεγε δεν είναι δίκαιο, πρέπει να είναι μισό-μισό, όποιο και νησί να είναι. Άρα η απόφαση είναι ότι πήραν αυτή τη γραμμή που είναι αληθινή, εδώ πήραν αυτούς τους δύο μεσημβρινούς και την ανέβασαν. Και η Μάλτα έχασε 4.100 τετραγωνικά χιλιόμετρα επίσημα. Βλέπετε το μέγεθος της Μάλτας, αυτό είναι η Κόζο, εδώ είναι η Μάλτα, αυτό το έχασε. Επειδή πήγε στο δικαστήριο. Άρα προσέξτε τώρα, κυρία την κυρία, τώρα ξέρουμε ότι υπάρχει δικαστική απόφαση που είναι αρνητική. Ωραία. Εμείς το ξέρουμε. Τελεσίδικη. Και ξέρουμε. Αλλά προσέξτε. Τελεσίδικη μετά. Ναι, προσέξτε τώρα. Η Τινησία δεν το κατάλαβε. Δηλαδή, εντάξει, όταν το κάνεις την πρώτη φορά, λες είσαι βλάκας που το έκανες. Τη δεύτερη όμως, αρχίζει με άλλο γράμμα. Είναι πιο μεγάλη λέξη. Λοιπόν, γιατί προσέξτε τώρα. Εσείς γελάτε, αλλά οι Τινήσιοι δεν γέλασαν καθόλου με αυτό που είναι. Γιατί πάνε στο δικαστήριο για αυτό το νησί. Άρα εδώ την Τινησία, εδώ Λιβύη. Και το ωραίο είναι ότι πάνε και με το ίδιο κράτος. Δεν είχαν κοιτάξει. Για να καταλάβετε τι επίπεδο μπορεί να έχουν μερικοί δικηγόροι. Σας το λέω αυτό, να μην παρεξηγηθεί κανένας εδώ. Αλλά πηγαίνουν λοιπόν οι ίδιοι οι δικηγόροι, ξέρουν υποτίθεται το δίκαιο της θάλασσας, το διεθνές, και πάνε. Αντί να τους πούν, μην πάτε, γιατί προσέξτε. Όταν έχει βγει απόφαση, είναι διαδικασμένο. Άρα, όταν διαβάζετε την υπόθεση, καταλαβαίνετε ότι οι Λίβοι είχαν εντελώς καταλάβει τι γίνονταν. Η Λίβη τι λέει, λόγω της απόφασης του 82, εμείς διεκδικούμε να είναι μεγαλύτερη η μέση γραμμή σε σχέση με εμάς, κτλ. Κτλ. Οι άλλοι λένε, όχι, εμείς θέλουμε ακριβώς το ίδιο, και λοιπόν κοιτάξτε τι έγινε. Αυτή εδώ η γραμμή, η κίτρινη, είναι όταν μετράμε το νησί με υφαλοκρηπίδα. Αυτή εδώ η κίτρινη είναι όταν δεν το μετράμε. Και αυτή εδώ είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Δηλαδή τι έκανε, έκανε το μέσο όρο από τις μέσες γραμμές, που σημαίνει ότι αυτό το νησί υπάρχει κατά 50%. Γιατί εδώ είναι το 0, εδώ είναι το 100 και εδώ είναι το 50. Άμα πάμε λοιπόν στο δικαστήριο, για τους δυο σας εδώ, θα έχουμε δύο υποθέσεις δεδομένες, δεδικασμένες, αρνητικές για το κράτος που έχει νησί και θα πάμε στον δικαστήριο να κάνουμε τίες που. Ωραία, άρα βέβαια όπως καταλαβαίνετε τώρα, μας εντάξει το καλύψαμε, άρα δεν θα πάμε ποτέ στο δικαστήριο για μια υφαλοκρηπίδα τέτοιου τύπου. Ποτέ. Ωραία. Άρα και μην ξεχνάτε ότι δεν μπορεί ποτέ κάποιος να μας πάει στο δικαστήριο.
Εντάξει, άρα το ξεκαθαρίσαμε. Άρα έλυση. Να υπάρχει διαμάχη. Πρέπει, όχι μόνο διαμάχη, πρέπει να συμφωνούμε ότι έχουμε διαμάχη. Εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Επανέρχομαι λοιπόν, άρα αν ο κύριος ήθελε να κάνει μια ερώτηση στο τέλος, θα μπορεί να την κάνει και τώρα, αναφορά έναν από τους χάρτες που βλέπω. Έχουμε την κύριο στο τέλος. Επίτε την πρώτη. Καταρχήν για όλα αυτά που βρίσκουμε, είναι εκμεταλλεύσιμα ή όχι, δεν το ξέρω. Άρα λοιπόν μπορεί να υπάρχει αέριο ή πετρέλαιο, αλλά να μην εκμεταλλεύσουμε. Σωστά. Πάθος, σωστά. Και... αλλά αυτά για τα οποία που σας έδειξα, αυτά είναι εκμεταλλεύσιμα. Α, το βρίσκει από τώρα ότι είναι εκμεταλλεύσιμα. Βεβαίως, βεβαίως. Ένα δεύτερο με το μετάκαμπτο. Αλλά προσέξτε, σας το είπα από την αρχή. Ακόμα και να μην είχαμε καθόλου φυσικό αέριο. Ούτε πετρέλαιο, τίποτα. Μα συμφέρει. Ναι, άρα δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία τη απόδειξη, αν θέλετε. Δεν με ενδιαφέρει καν σαν γεωστρατηγιστή. Ένα δεύτερο για το Καστελόριζο. Ναι. Είπατε και για τα ακατοίκητα δίπλα, τη Ρόκια και στην Αγία. Δεν είναι ακατοίκητα και μην το ξαναπείτε αυτό. Γιατί αυτό ηχογραφείτε. Όχι, σα το λέω σοβαρά. Δεν είναι ακατοίκητα, έχουμε φυλάκιο. Α, οπότε δεν είναι. Άρα στην ερώτηση τη σβήνετε τη λέξη και δεν την ξαναλέτε μπροστά μου. Ναι, ωραία, μετά όμω. Συγγνώμη, σε αυτό με το ακατοίκητα. Μήπω τώρα πρόσφατα που τρώηκα είπε λόγο. Μπορεί να παίζει ρόλο. Όχι, όχι. Λοιπόν, απλώ για να σα, αν θέλει να σα ανακουφίσω, πρώτα απ' όλα αυτό ήταν ένα πράγμα που δεν έγινε. Εντάξει, αυτό που ακούσατε για τα 150 άτομα μα εγκαταλείπουν. Όχι μόνο δεν έγινε, αλλά είμαστε τόσο κόπανοι μόνοι μας, που είναι μερικοί που τα έβγαλαν στην blog και πήγαν και κοίταξαν ποια νησιά έχουν κάτω από 150 και τα έβαλαν αυτοί μόνοι τους. Μόνοι τους. Εντάξει. Άρα πρέπει να είμαστε. Το ξέρω ότι βέβαια όταν φοβόμαστε τα μεγενθύνουμε όλα, αυτό δεν έχει καμία σχέση. Και όπως καταλαβαίνετε, ειδικά εγώ το προσέχω αυτό, γιατί η Ράβδος έχει 98 κατοίκους. Και όπως είναι μια περιοχή που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, καταλαβαίνετε ότι. Άρα, ναι. Ένα άλλο ερώτημα για τα κανόνιστα σχήματα της ΑΟΣ. Βγαίνουν, δηλαδή δεν μπορώ να τα πιάσω, ας πούμε. Ξέρω ότι το Θεό κάνει ένα έτσι, αυτό άλλο κάνει έτσι. Πώς βγαίνουν, υπάρχει ένα μαθηματικό τύπο για να γι' αυτό λέγονται διαγράμματα από ρολόι. Είναι σίγουρα δηλαδή αυτό. Θέλω να πω, εάν δεχόταν και η Τουρκία και εάν μας συνέφερε εμάς το δικαστήριο, θα έβγαζε ακριβώς θέλει σήμερα το βγαίνει. Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, τα διαγράμματα από ρολόι προέρχονται από το Βορονόι. Ο Βορονόι είναι μαθηματικός Ρώσος του προηγούμενου αιώνα και έλυσε το εξής πρόβλημα. Παίρνετε δύο άτομα που είναι κοντά και τους ζητάτε να σας βρουν σε ποια απόσταση είναι με μία ακρίβεια κάτω από το χιλιοστό. Ωραία. Άρα για οποιοδήποτε όγκο, δεν λέω μόνο για εσένα, για οποιοδήποτε όγκο, δίπλα από οποιοδήποτε όγκο, πήρα άντρες να μην είναι χειρές, και πρέπει να πάρετε όλα τα σημεία του καθενός, όλα τα σημεία του άλλου, και να κοιτάξετε όλες τις αποστάσεις και να βρείτε τη μικρότερη. Όταν θα βρείτε τη μικρότερη, τότε θα μπορείτε να πείτε, εδώ θα βάλω τη μέση γραμμή. Άρα, είναι εντελώς μαθηματικό και θα το δείτε, εφόσον το ρωτήσατε, θα το δείτε, το έχω με τη γάβδο μάλλον. Α, ακόμα και εδώ. Να καταλάβετε, εδώ βλέπετε τον υπολογισμό. Αυτό εδώ το νησί και αυτό εδώ το νησί, αυτό εδώ θα δώσει αυτή τη γραμμή. Αυτή τη γραμμή πώς την υπολογίζετε, γιατί δεν είναι παράξενο. Άμα πάρετε εδώ αυτή τη γραμμή, ένα σημείο, και αυτό το σημείο το φουσκώσετε. Λοιπόν, όταν αγγίζετε τις δύο χώρες ταυτόχρονα, τότε είναι σημείο μέσης γραμμής. Αυτό. Να ξαναφανταστείτε τώρα ότι κάνετε τους μέγιστους κύκλους που λέμε. Ακουπάτε ταυτόχρονα τις χώρες και γι' αυτό σας δίνει αυτά τα διαγράμματα. Περιμένετε, νομίζω, εφόσον το κοιμεταχεί. Εδώ τα βλέπετε μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι υπολογισμοί που κάνουμε εδώ είναι δικοί μας. Εντάξει, δικοί μας. Ωραία. Άρα, βάζουμε σημεία γύρω-γύρω. Το πρώτο πράγμα, εδώ ο υπολογιστής δεν ξέρει καν ότι η Γάβδος και η Κρήτη είναι στην ίδια χώρα. Ούτε για την ίδια. Αυτό το κάνουμε για να αποδείξουμε πόσο αντικειμενικό είναι. Άρα, μετά βάζοντας τα σημεία, δημιουργούμε αυτές εδώ τις λεγόμενες κυψέλες Βορονόι, οι οποίες είναι τι. Βλέπετε αυτό το πράγμα εδώ. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι όλη αυτή η περιοχή της θάλασσας, το πιο κοντινό σημείο ξηράς βρίσκεται εδώ. Αν αλλάξετε περιοχή, αλλάξετε σημείο. Αυτό. Άρα βλέπετε ότι είναι
εντελώς απόλυτο, εντελώς κανονισμένο και σας δίνει αυτές τις κυψέλες. Προσέξτε, εδώ ανάλογα με το πόσα σημεία βάλαμε σας δίνει τόσες κυψέλες. Μετά του μαθαίνετε ότι εδώ τα σημεία ανήκουν στο ίδιο νησί. Άρα ενώνει αυτές τις κυψέλες και θα κάνει αυτήν εδώ τη γραμμή, την οποία ονομάζουμε γενικευμένη κυψέλη, που θα είναι η ΑΟΣ της ΓΑΦΟΥ. Όταν μετά του πούμε ότι αυτό το νησί ανήκει στην ίδια χώρα και αυτό το νησί, τότε θα βρει αυτή τη γραμμή. Εντάξει. Ωραία. Και ακόμη, είπατε για την Κύπρο ότι την βάλαμε γιατί θα είχε την ευθεία, την ευθεία που είχαμε ότι μπαίναμε σιγά σιγά εδώ. Μα αν ήταν αυτή η σκέψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, δεν θα πολεμούσε με το σχέδιο ΑΝΑΝ, δεν θα ζει, γιατί στην ουσία δεν δείχνουν να... Τι θα πολεμούσε με το σχέδιο ΑΝΑΝ. Δεν θα είναι από η Ευρώπη. Ναι. Αν τη συνέφερε η Κύπρος να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της... Ναι. Τι? Θα ήταν εναντίον του σχεδίου ΑΝΑΝ. Μα ήταν εναντίον του σχεδίου ΑΝΑΝ η Ευρώπη. Αυτό είναι που δεν το ξέρετε. Το θέμα. Ναι. Να ξέρετε ακριβώς, με πολύ μεγάλη ακρίβεια, και εδώ είμαι εδώ, το σχέδιο ΑΝΑΝ ειδικά, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα είχαν ζητήσει επίσημα να μπορούν να κάνουν περιπολίες με την απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ. Γιατί με το σχέδιο ΑΝΑΝ... Όχι, δεν πάει έτσι. Είναι ότι τα κατεχόμενα κολλάν πάνω στην Τουρκία. Αλλά δεν μπορεί να κάνει το γύρο. Άρα για να καταλάβετε τι προπαγάνδα είχε πέσει τότε, ότι στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση με τίποτα δεν ήθελε το σχέδιο ΑΝΑΝ. Οι μόνοι που ήθελαν το σχέδιο ΑΝΑΝ ήταν οι Άγγλοι. Και θα σας το δείξω γιατί αλλιώς θα σκάσεις και εσύ που δεν το έχω πει. Εδώ. Άρα, αν θες να το κοιτάξουμε σοβαρά, εδώ είναι το χαρέσιο Νεοκλής τώρα. Λοιπόν, γιατί βέβαια ο Νεοκλής ήταν του όχι, γι' αυτό και έχει και αόρους κανονική. Αυτό είναι το άρθρο 5 που ανήκει στο σχέδιο ΑΝΑΝ. Άρα, ανέβασε το πιο ψηλά. Ωραία. Λοιπόν, εδώ. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να απολάβει πλήρους και ανεμπόδιστης πρόσβασης για οποιοδήποτε σκοπό στα ύδατα μεταξύ των υδάτων. Αυτό όταν το βλέπετε στη στρατηγική, το βάζετε με κόκκινο. Γιατί ό,τι και να είναι, να το χαρεί και λίγο ο κότς, θα το πω ξεκάθαρα, προς μνήμη και του Νίκου, ότι ό,τι και να είναι εδώ, είναι ύπουλο. Όχι, θα δείτε, θα σας τα υπολογίσουμε. Λοιπόν, εδώ είναι η Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν είναι η Κύπρος, είναι η Κύπρος μετά το σχέδιο. Τι λέει, δεν θα διεκδικήσει, δεν λέει δεν διεκδικεί, δηλαδή δεν δίνει καν τη δυνατότητα να ξαναέρθει η διαπραγμάτευση. Και τι γίνεται. Λέει ότι θα γίνει μια παραχώρηση 16,10 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 5,01. Όταν τα βλέπετε, αυτά είναι πολύ μικρά. Όταν τα βλέπετε όμως πάνω σε χάρτη, βάλουμε και τον επόμενο. Α, λοιπόν, ναι, ωραία, από εκεί. Λοιπόν, εδώ σας δίνουμε με ακρίβεια. Εδώ αυτό είναι κυπριακό. Ας πούμε ότι αυτό είναι αγγλικό λόγω του σχεδίου ΑΝΑΝ, αυτό είναι κυπριακό, αυτό είναι αγγλικό, αυτό είναι κυπριακό, αυτό είναι κατεχόμενο, εντάξει. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτές εδώ είναι οι δύο βάσεις. Αν είχε περάσει το σχέδιο ΑΝΑΝ, αυτό εδώ θα ήταν όλο αγγλικό. Και βέβαια η Αφροδίτη είναι μέσα. Ωραία. Και για να καταλάβετε λοιπόν γιατί κάνετε μια λανθασμένη προσέγγιση των δεδομένων, να θυμάστε ότι το σχέδιο ΑΝΑΝ μας το έβαλαν πότε. Θυμάστε ή δεν θυμάστε. Εγώ θέλω τη μέρα. Σωστός, είναι διαβασμένος και χαίρομαι. 21 Απριλίου, όχι, ήταν 24 Απριλίου. Πρώτα έβαλαν 21 και σου λένε όχι θα το σημείς κάτι άλλο. Μετά έβαλαν 24 και είναι η μέρα της γενοκτονίας των Αρμενίων. Τέλος πάντων, αυτό φαντάζομαι ότι δεν το γνώριζαν οι άλλοι. Και μας έβαλαν λοιπόν να κάνουμε το δημοψήφισμα στις 24 Απριλίου 2004, γιατί η Κύπρος θα έμπαινε στην 1η Μαΐου. Και ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αν πιστεύετε πραγματικά αυτό που λέγατε στην αρχή, το σχέδιο ΑΝΑΝ θα μπορούσαμε να το κάνουμε και μετά.
την ένταξη. Mm. Δεν γίνεται, γιατί είναι εναντίον του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Οι Ευρωπαίοι δεν το ήθελαν με τίποτα. Είναι μόνο οι Άγγλοι που το ήθελαν. Για ποιο λόγο? Γιατί αν γινόταν η εξαίρεση πριν, τότε θα εντασσόταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την εξαίρεση και θα γινόταν ευρωπαϊκό κεκτημένο. Είναι, αν θέλετε, το ανάλογο παράδειγμα που ήδη οι Άγγλοι είχαν κανονίσει, να μην πω άλλη λέξη, τους Ιρλανδούς, γιατί έκαναν το στρατηγικό λάθος οι Ιρλανδοί να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια ημερομηνία. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, η Βόρεια Ιρλανδία μπήκε κανονικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως εξαίρεση και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία αρμοδιότητα να ασχοληθεί με το θέμα. Δηλαδή, για εξηγήστε το λιγάκι αυτό. Όταν είναι εκεί οι δύο χώρες, ας πούμε ότι έχουμε πρόβλημα εμείς οι δύο και εντασσόμαστε στο χείρο μας. Όσο... Όχι, για τη Βόρεια Ιρλανδία. Όχι, με είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι ακριβώς το ίδιο. Άμα έχουμε μια διαφωνία και ενταχτούμε μέσα, τότε αυτή η διαφωνία παραμένει, γιατί είμαστε δύο κράτη-μέλη του συστήματος. Αν είναι μόνο ένας από τους δύο, βλέπει λοιπόν ο άλλος ότι εγώ, ας πούμε, σας καταπατώ και λέει είναι απαράδεκτο. Αλλά όμως είμαι και οι δύο μέσα, τι να πει. Αν θέλετε να το κάνω λίγο πιο βολιώτικο. Άμα εμείς, ας πούμε, πούμε έτσι, ωραίο τυχαία, ότι τελικά η Λάρες ανοίξει στη Μακεδονία. Εντάξει, νομός Λάρες το βάζουμε στη Μακεδονία. Ωραία. Άρα, θεωρούμε ότι η Θεσσαλία κόβει ένα κομμάτι και πηγαίνει στη Μακεδονία. Τι θα πει η Ελλάδα? Τίποτα. Αφού αυτό είναι εντελώς εσωτερικό. Άμα τα βρίσκετε μεταξύ σας και προτιμάτε έτσι, μια χαρά. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Είναι ότι ήθελαν να βάλουν την Κύπρο με το σχέδιο ΑΝΑΛ πριν, έτσι ώστε όταν μπει μέσα, εντάξει, αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό, αλλά εφόσον τα βρήκατε με αυτόν τον τρόπο, δικό σας πρόβλημα. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι μετά την ένταξη πρέπει να συμφωνούν 27 χώρες για να κάνετε εξαίρεση. Άρα το σχέδιο ΑΝΑΛ, σχεδόν 80% του σχεδίου, φανταστείτε λοιπόν κάτι σαν 8.000 του σχεδίου, είναι εναντίον του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν το επιτρέπει το ευρωπαϊκό κεκτημένο, γιατί θεωρεί ότι, ας πούμε, η ελεύθερη διακίνηση, η ψηφοφορία, οποιοδήποτε μπορεί να είναι, όλα αυτά δεν γίνονται. Γι' αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο και ξέρουμε από τότε, γιατί ήμασταν και κοντά στον Τάσο, ότι οι θέσεις από τις τέσσερις χώρες τις μεσογειακές ήταν για να κάνουν κυριολεκτικά περιπολία. Δηλαδή με καράβι. Περιπολία με την έννοια την κλασική. Άρα αυτό σβήστε το από το μυαλό σας. Την περίοδο εσείς σαν επιστήμονες και το κράτος ήξερε καθόλου για τις ΑΟΣ, τι περιέχουν. Δηλαδή, θέλω να καταλάβω. Ναι, το 2004. Όλοι αυτοί στην Κύπρο, ούτε υπέρ του σχεδίου, στην Ελλάδα, ούτε υπέρ του σχεδίου. Κάποιοι Ευρωπαίοι που ήταν υπέρ σχεδίου. Δεν ξέρω αν τώρα είναι μειοψηφίσει ή πλειοψηφίσει, δεν το συζητώ. Ναι. Όλοι αυτοί οι παιδί μου ήταν προδότες, ήταν άσχετοι, ήταν ξέραν πώς τα λέγανε τα θέματα αυτά. Προς το παρόν λέω ναι σε αυτά που λέτε, πείτε, έχετε και άλλη η δυνατότητα. Ναι. Μα νομίζω ότι την καλύψατε. Δηλαδή είχε και από αυτό και από αυτό. Άνετα. Άνετα. Για να θυμάστε, το 2004 κατηγορούσαν μερικοί Κύπροι τον Τάσο Παπαδόπουλο ότι έκανε αυτό το θέμα της ΑΟΣ, ενώ είναι μια φούσκα και δεν υπάρχει τίποτα για φυσικό αέριο. Όπως πάνω κάτω λένε εδώ τώρα. Το θυμάμαι. Το θυμάστε, ωραία. Ρωτάω τώρα, που πέθαινε ο άνθρωπος. Δεν δικαιώνεται. Ωραία. Αλλά τότε όμως, το ενδιαφέρον είναι ότι αυτοί που τον κατηγορούσαν τότε, τώρα είναι ακόμα υποψήφια. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Δηλαδή βγήκε ο Αναστασιάδης, γιατί αλλιώς δεν θα σκάσω, δεν το πω. Βγήκε ο Αναστασιάδης και λέει, παιδιά, εγώ δεν φταίω που ήμουν υπέρ του σχεδίου ΑΝΑΜ. Ετούτος έρωτος δεν μετράει και δεν έχει επιπτώσεις, γιατί η πλειοψηφία είπε όχι. Άρα μπορεί να έκανα λάθος, αλλά δεν είναι τόσο και τρομερό. Το λέει αυτό τώρα, επίσημα. Δηλαδή λες, ρε άνθρωπε, θες να είσαι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μας εξηγείς ότι έχεις κάνει ένα τεράστιο στρατηγικό λάθος. Και ευτυχώς σε σώσαμε εμείς οι κόπανοι που δεν σε πιστέψαμε. Και τώρα μας εξηγείς ότι πάλι καλά που ήσασταν εδώ. Θα ήθελα να κάνουμε ακριβώς το ίδιο και στις εκλογές. Γιατί είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα γιατί όταν έχετε τον Τάσο Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει προσφέρει, δηλαδή δεν υπάρχει, πείτε μου εσείς αντικειμενικά,
απέρριψε το σχέδιο. Έβαλε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την έβαλε στη ζώνη Ευρώ. Έκανε τη Γαλλοκυπριακή Συμμαχία. Έκανε τη θέσπιση της ΑΟΣ το 2004 και έκανε και τη συμφωνία της ΑΟΣ με το Λίβανο. Και μετά ο καημένος πέθανε. Γιατί βέβαια γιατί πέθανε, γιατί τον αγάπησαν τόσο πολύ που δεν τον άφησαν καν να μπει στο δεύτερο γύρο στις εκλογές. Μετά από όλα αυτά. Και ρωτάω. Ποιος, δεν βγήκε στο δεύτερο γύρο. Βγήκε τρίτος. Που είναι πολύ σημαντικό να το σκεφτείτε. Και γι' αυτό εγώ ρωτάω μερικές φορές και σε πολιτικούς. Εσύ θα ήθελες να είσαι σαν τον Τάσο Παπαδόπουλο. Όλοι βέβαια λένε ναι. Τότε μετά λέω. Δηλαδή να έχεις κάνει αυτό, αυτό και αυτό και αυτό και να μην έχεις περάσει το δεύτερο γύρο. Εντάξει, δηλαδή το δεύτερο δεν γίνεται να κάνουμε αλλιώς. Ωραία, άρα θέλω να σας πω ότι εδώ, ναι, βέβαια, να θυμάστε, οι έρευνες γίνονται ήδη από το 2003 στην περιοχή του Ισραήλ. Έχει αρχίσει να ανεβαίνει το θέμα. Γιατί έχουμε ήδη κοιτάσματα που είναι πολύ κοντά και αν θέλετε να σας το δείξω. Τώρα είμαστε εντάξει το σχέδιο να. Ωραία. Άρα, να σας δείξω και για το. Τα κάνουμε λίγο ανακατωμένα, τέλος πάντων. Θα τα βγάλουμε και αυτά. Στη φόρα. Και μετά στο τέλος θα μας πούνε ότι είναι και φτωχή. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται. Που ρωτάτε αν ξέραμε ή δεν ξέραμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα βλέπετε αυτά είναι τα κοιτάσματα του Ισραήλ. Που έχει εγερευνήσει η Νόμπελ. Άρα δεν είναι άλλη εταιρεία, δεν είναι κάποιος άλλος, είναι οι ίδιοι. Λοιπόν, τρύπησαν εδώ κοίτασμα. Εδώ κοίτασμα, εδώ κοίτασμα, εδώ κοίτασμα, εδώ κοίτασμα, εδώ κοίτασμα, εδώ κοίτασμα. Εδώ τι λες να έχει. Όχι, δηλαδή εγώ το κάνω και με τα παιδιά και λένε, κύριε, κάτι θα έχει και εδώ, δεν μπορεί, σταματάει. Λοιπόν, τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά είναι από την ίδια εταιρεία και όλα αυτά έχουν αρχίσει από το 1999. Το μικρόφωνο πιο απ' όλα. Ωραία. Άρα, πάλι, τώρα είναι χειρότερο. Οκ, θα το κάνουμε έτσι. Εντάξει, δικό σας τελείωσε. Κοιτάξτε τώρα τα δεδομένα, για να τα δούμε λίγο ακόμα πιο αντικειμενικά. Θα σβήσω αυτό, τσακ, 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 γιατί αυτά είναι μικρά. Βέβαια, όταν θα σου πω μικρά ή μικρά, θα πείτε εντάξει, θα μας βλέπει, αλλά τέλος πάντων. Αυτά εδώ όμως είναι τεράστια. Ωραία. Τώρα για να καταλάβετε τι εννοώ. Άμα πάρετε όλες τις γεωτρήσεις του κόσμου την τελευταία δεκαετία και πάρετε τις 5 καλύτερες σε μέγεθος, είναι εδώ, μία, δηλαδή εδώ, η δεύτερη είναι εδώ, αυτό είναι γιγαντιαίο κοίτασμα, η τρίτη είναι εδώ. Ναι, το μικρό, το φτωχό. Και τώρα ξαφνικά θα δείτε ότι από το μετά, γιατί θα έχουμε πάρει γεωτρήσεις στο κοίτασμα αυτό, το Φλεβάρι, θα δείτε ξαφνικά αυτά που σας λέω, τα σημεία εδώ, θα δείτε ότι εδώ θα αρχίσουν σε μερικούς μήνες, θα αρχίσουν να έχετε άλλα σημεία. Σε μερικά χρόνια θα είμαστε σε φάση παραγωγής. Προσέξτε, αυτό εδώ είναι σε φάση παραγωγής, ήδη από το 2003 και το Ταμάρ θα είναι σε φάση παραγωγής το 2013. Τώρα, τον επόμενο χρόνο, προσέξτε τι λέω, άλλο εξόρυξη, άλλο πιλωτική έρευνα, άλλο εξόρυξη, άλλο εκμετάλλευση και άλλο παραγωγή. Δηλαδή μιλάμε για εμπόριο. Δηλαδή έχει γίνει όλη η δομή να μετάφερε από τον εδώ κερδίζουν. Και το Ισραήλ μόνο και γίνεται. Όχι, όχι, εδώ μιλάω για το Ταμάρ, ακριβώς, για αυτό το κοίτασμα. Εντάξει. Απλώς να ξέρετε, μια που είχαμε και αυτή την πληροφόρηση από τον σκοτεινό υπότη, να ξέρετε ότι το 42% των καραβιών που μεταφέρουν LNG τώρα είναι αγορασμένα από Έλληνες. Να καταλάβετε τι εννοώ. Ανοίγουμε, κάνετε ό,τι θέλετε, ρε παιδιά. Αλλά εμείς τα λέμε τα ίδια. Είμαστε στο κράτο, όχι μόνο του χειρονα. Τι θέλω να πω, για να μεταφέρετε, βρίσκουμε ένα κοίτασμα, εδώ, φυσικό αέριο. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι
εφόσον το βρήκαμε, είναι το πιο οικονομικό είναι να το μετατρέψουμε σε ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα βάζουμε καλώδιο. Αυτό είναι ένα άλλο project, αλλά μια που το είπαμε, να το θέσουμε. Αυτό εδώ. Άρα, δεν ξεχνιόμαστε, μετά θα περάσουμε σε αυτό που θέλετε. Το ηλεκτρικό καλώδιο αυτό είναι μια συμφωνία του Ευρωάζια που έγινε αρχές 2012 μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ. Είναι ένα ηλεκτρικό καλώδιο διπλής κατεύθυνσης στο το μέγεθος, με δύο χαρκούς και με οπτικές ίνες, το οποίο έχει ένα μήκος 1000 χιλιόμετρα. Είναι το μεγαλύτερο καλώδιο στον κόσμο, εντάξει. Άρα η προμελέτη τέλειωσε, τελειώνουμε τώρα τη μελέτη και αρχίζει η καταπώντηση του καλωδίου αρχές 2013. Ποιος το κάνει η Ιταλία, το κάνει με ένα σκάφος, με ένα ρομπότ, κατεβαίνει κάθετα και βυθίζει το καλώδιο ένα μέτρο κάτω από το υπέδαφος και αυτό το κάνει σε όλη αυτή την πορεία. Αυτή λοιπόν, εδώ αυτή η στρατηγική επένδυση είναι 2,7 δις. Δις. Είναι ηλεκτρικό καλώδιο. Αυτό είναι μικρά. Αυτά είναι μικρά. Εντάξει. Τα μεγέθη. 2,7 είναι μικρά, τέλος πάντων. Μα ζήτησα λοιπόν να κάνουμε αυτούς τους υπολογισμούς για τον κύριο στο βάθος. Το τριπλό σημείο εδώ και το τριπλό σημείο εδώ για να είναι σίγουροι ότι το καλώδιο θα περάσει από εκεί που είναι η ΑΟΣ. Γιατί εδώ έχει μεγάλη σημασία σε ποιο βάθος πηγαίνει το καλώδιο. Γιατί το καλώδιο δεν είναι μόνο υποθαλάσσιο και δεν είναι τεντωμένο όπως είναι τα καλώδια της ΔΕΗ. Είναι μέσα στο υπέδαφος, άρα έχει μεγάλη σημασία σε ποιο βάθος το κάνετε. Όταν κάνετε λοιπόν αυτό, σας έχει φέρει ήδη απολαβές. Στο ενδιάμεσο, η Κύπρος έχει αποφασίσει ήδη κρατικά να κάνει έναν σταθμό υδροποίησης του φυσικού αερίου που παράγει το LNG και εδώ είναι που μπαίνουν οι εφοπλιστές. Διότι πρέπει να μεταφερθεί. Άρα, το φυσικό αέριο το υγροποιούμε για να το συμπιέσουμε στην πραγματικότητα 600 φορές. Άρα αντί να έχουμε ένα καράβι που μεταφέρει με ένα, θα κάνει 600 καράβια. Άρα αυτά τα καράβια κοστίζουν γύρω στα 170 με 200 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό που γίνεται αυτή την περίοδο είναι ότι πολλοί Έλληνες εφοπλιστές αγοράζουν και τώρα αντιπροσωπεύουν το 42% της παγκόσμιας αγοράς. Προσέξτε, χωρίς να έχουμε ΑΟΣ. Εντάξει, αλλά κατά τα άλλα, για τον κύριο που λέει αν είναι εκμεταλλεύσιμα ή όχι, αυτοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Φανταστείτε τώρα ότι εδώ μπαίνω στην αίθουσα και σας λέω εγώ θα επενδύσω 170 εκατομμύρια και να μεταφέρω κάτι που δεν υπάρχει. Θα πείτε έχεις ένα θέμα εσύ. Αλλά το κάνουν όμως πολλοί, σε κάποια φάση θα πει παιδιά, πού είναι αυτό το πράγμα. Άρα η ιδέα είναι ότι τα πρώτα που θα μεταφέρω θα είναι από την Κύπρο, γιατί αυτό είναι σίγουρο τώρα. Και την ώρα της μεταφοράς αυτό παίζει. Όταν μπαίνουμε λοιπόν στο άλλο στάδιο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους εφοπλιστές, γιατί θα παίξουν σε αυτό το παράθυρο. Μετά θα υπάρχει ένα άλλο παράθυρο που παίζει ο αγωγός. Θα μας πούν κάτι τέτοιο. Παίζει ο αγωγός. Εντάξει. Άρα, ο αγωγός τι γίνεται. Είναι μεγάλο κόστος να τον βάλεις μπρος. Άρα, κάνουμε πρώτα τα καράβια, μας φέρνουν χρήμα, ρευστότητα, και μετά επενδύουμε στον αγωγό γιατί αυτός χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη επένδυση να τον βάλεις και το άλλο είναι ότι βάζουμε αγωγό μόνο όταν είναι σίγουρο, όχι μόνο ότι είναι εκμεταλλεύσιμο, ότι είναι πάρα πολύ εκμεταλλεύσιμο και έχει μεγάλη δόση. Γιατί αλλιώς δεν είναι, είναι για νεαριάκι, δεν βγάζει τα χρήματά σου. Άρα είμαστε εντάξει, αυτό ήταν που ήθελα να πω και το βλέπετε τώρα με το Ευρωάσια γιατί βέβαια, όπως πάντα, και το καλώδιο θα περάσει από εδώ. Εσύ πρέπει να κάνεις κάτι γιατί ο πατέρας σου δεν ήταν παραγωγός γελιού και δεν είσαι διαφανές. Είναι νοαρέι, δεν μπορώ να τους δείξω. Ωραία, άρα πάμε έτσι εδώ, εντάξει. Να ξέρετε ότι αυτό το καλώδιο μπορεί να μεταφέρει 2 γιγαβάτ. 2 γιγαβάτ, όλη η παραγωγή της Κύπρου είναι 1,4. Άρα είναι τεράστιες δυνατότητες και να ξέρετε επιπλέον ότι έχουμε ήδη ένα καλώδιο μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας που αντέχει 0,5 γιγαβάτ. Κατά συνέπεια βλέπετε ότι αυτό εδώ ενώνει τις τρεις χώρες και μεταφέρεται βέβαια και στην Ιταλία και μέσα από το ηλεκτρικό. Σε ποιο μέρος θα γίνονταν το εργοστάσιο
όπου θα γινόταν το φυσικό αέριο ηλεκτρικό ρεύμα. Είπατε το φυσικό αέριο θα μετατραπεί. Αυτό γίνεται στην Κύπρο και στο Ισραήλ. Η μετατροπή είναι εύκολη και όπως είναι διπλής κατεύθυνσης, η Κύπρος τα προβλήματα που αντιμετώπισε, αν αυτό το καλώδιο υπήρχε ήδη, δεν θα είχε προβλήματα να γεννήθηκε και οικολογήθηκε και όλα αυτά. Γιατί αυτό εδώ με την διπλή κατεύθυνση, η χώρα που μπορεί να το προσφέρει, το δίνει. Που σημαίνει ότι αυτό είναι πολύ καλό και για μας, γιατί όταν θα έχουμε και εμείς φυσικό αέριο, θα μπορούμε και εμείς να εξάγουμε και όχι μόνο να φέρνουμε. Ωραία. Είμαστε εντάξει, τώρα αυτό το έχουμε εξετάσει. Μια που μιλήσαμε σε κάποια φάση για τη Γάβδο, η Γάβδοπούρα είναι στα 19 ναυτικά μίλια, η Γάβδος είναι στα 21. Η Γάβδος προσφέρει στην ελληνική ΑΟΣ επιπλέον 2.428 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σε μια περιοχή που θυμάστε καλά ότι είναι σημαντική. Και αν θέλετε να ξέρετε κάτι ακόμα πιο σημαντικό, άμα πάρετε εδώ την Ιερά Πέτρα και κατεβάσετε εδώ μια γραμμή, εδώ έχετε κοίτασμα στόχο, το οποίο έχουν εντοπίσει οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι είναι κάτω από την Κρήτη από το 1978. Έτσι. Αυτό το κοίτασμα εδώ, οι Γάλλοι, να καταλάβετε, αγόρασαν 25 σεισμικές γραμμές για να το διασταυρώσουν σαν ραχοκακολιά από ψάρι και να είναι σίγουροι ότι υπάρχει σε αυτή την περιοχή. Αυτό σημαίνει τι πρακτικά. Σημαίνει ότι όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει φυσικό αέριο και θα ήθελα τώρα να το προχωρήσω. Εδώ θα σας δείξω και βλέπετε σε άλλη περίπτωση. Εδώ έχετε την Ισπανία, εδώ έχετε την Αλγερία. Εδώ είναι η Μαγιόρκα, Μινιόρκα. Κοιτάξτε το μέγεθος της ΑΟΣ από αυτά τα νησιά. Μαγιόρκα. Ναι. Και κοιτάξτε εδώ το μέγεθος της ΑΟΣ της Αλγερίας. Που είναι όλο αυτό το γουμάρι. Εντάξει. Λοιπόν, για όσους δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται, πάρτε αυτό το χάρτη, πάρτε τον ανάποδα, πάρτε τρία νησιά και μοιάζει με το Καστελόριζο και αυτά. Εδώ είναι το ανάλογο με τη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα, όλα αυτά τα νησιά δεν είναι δικά της. Άρα δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, γιατί θεωρεί ότι η ΑΟΣ την καταπατάει, είναι πολύ μικρό. Βέβαια, αναγκάζεται να αποδεχτεί ότι αυτά είναι των άλλων. Αλλά στην πραγματικότητα, de facto, πάλι έχει αυτό το πλαίσιο και όχι περισσότερο. Αυτό σας το δείξαμε. Αυτό είναι για να ζηλέψετε, για όσους δεν έχουν πάει Καστελόριζο. Γιατί είναι καλό να πηγαίνουμε κιόλας. Εδώ. Άρα. Για να το συνοψίσουμε, γιατί δεν έχω δείξει μερικά πράγματα, αλλά νομίζω ότι έχετε τώρα μια εικόνα. Η Ελλάδα. Ναι. Υπάρχουν να καρτογράφει τα νησιά αυτό που υποστηρίζει η Τουρκία, με τα οποία έχει κάποιες διεκδικήσεις. Όχι, προσέξτε, ούτως ή άλλως η Τουρκία όσο αφορά τις διεκδικήσεις είναι μόνο και μόνο το θέμα της υπαλληλεπίδας και ούτως ή άλλως τα νησιά που είναι κατοικημένα, όχι μόνο κατοικήσιμα, τα δικά μας, καλύπτουν όλα τα νησιά, ακόμα και τους βράχους που λέει ο λόγος. Άρα ούτως ή άλλως βλέπετε τα μεγέθη. Τα μεγέθη, η Τουρκία παίζει εδώ μέσα. Άρα ακόμα ας πούμε και να υπάρχει αυτό που λέτε, θέλει να πει ότι θα μπορεί να μετακινηθεί για ένα χιλιοστό. Το πρόβλημά μας δεν είναι αυτό. Το πρόβλημά μας είναι όλο αυτό το μέγεθος. Και το μεγάλο κομμάτι είναι βέβαια εδώ. Εντάξει. Οι βραχονισίδες δεν υπάρχουν καν στο δίκτυο της θάλασσας, ούτε στο διεθνές δίκτυο, υπάρχουν μόνο τα νησιά. Εντάξει, νησιά, νησίδες. Βραχονισίδες δεν μπαίνουν καθόλου. Άρα όλο αυτό το καλύπτουμε. Αλλά το πιο ωραίο είναι να ξέρετε, αν θέλει να κάνει μια ερώτηση. Στην ΑΟΡ της Τουρκίας υπάρχει καθόλου, έχουν δει καθόλου. Ναι, βέβαια, εδώ. Σας έχω πει ήδη και αναφέρθηκα στη Shell. Εντάξει, εδώ έχουν βρεθεί. Και επιπλέον να ξέρετε ότι η ΑΟΣ της Τουρκίας, παρόλο που δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας και θεωρεί ότι είναι εντελώς απαράδεκτο, έχει υπογράψει η ΑΟΣ τη Μαύρη Θάλασσα. Εντάξει, και βέβαια με τη μέση γραμμή. Δεν έχει ισχύει τα χωρικά της ύδατα, ναι. Στα 12 μίλια. Ακριβώς. Πράγμα το οποίο θεωρεί αν το κάνει η Ελλάδα είναι κάζους μπέλη. Για να καταλάβετε, ας πούμε, πόσο την παίρνουν σοβαρά και στο εξωτερικό όταν ξέρουν ότι αυτό το θεωρεί απαράδεκτο και το κάνει η ίδια μόνη της αλλού. Άρα, για να είμαστε λοιπόν πιο σοβαροί και να καταλάβετε πώς το βλέπουμε, θυμάστε ότι εδώ είναι τα λιγότερα κοιτάσματα. Τα μεγαλύτερα είναι εδώ και μετά εδώ και εδώ. Άρα, η διαδικασία δεν είναι να μπούμε σε μία διαμάχη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, γιατί ούτως ή άλλως δεν έχει νόημα εφόσον είναι αρνητική. Δεν θα πάμε στο δικαστήριο αν διαφορούμε παντελώς. Άρα αρχίζουμε με τους άλλους. Αλβανία, γιατί και εδώ έχουμε κοιτάσματα.
όσο πιο κοντά είμαστε στην Αλβανία, τόσο καλύτερο. Εδώ, μετατροπή αυτή τη συμφωνία του 1977 με ΑΟΕΣ με την Ιταλία και έχουν γίνει επαφές. Τα έχετε ακούσει, αλλά χωρίς να τα έχετε ακούσει τέλος πάντων. Ας πούμε ότι κάποιος που είναι από εδώ βγαίνει και επισκέπτεται κάποιον που είναι από εδώ. Άρα αυτές οι επισκέψεις αφορούν και αυτό το θέμα. Εδώ είναι με τη Λιβύη. Με τη Λιβύη θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με το θέμα της Γάβδου, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γιατί η Γάβδος κατοικείται και δεν είναι μόνο κατοικήσιμη η οικονομική δραστηριότητα. Εδώ έχουμε με την Αίγυπτο. Με την Αίγυπτο, να ξέρετε, παρόλο που θεωρείτε όλοι ότι εντάξει, είναι ένας κλασικός σύμμαχος της Τουρκίας, είναι δύο μουσουλμανικές χώρες κτλ. Και θα συνεχίσω έτσι, δεν είναι. Ναι, ναι. Ναι, αλλά το 2003 έκανε συμφωνία με την Κύπρο. Ναι, εντάξει. Άρα, να θυμάστε, η φράση είναι απλή, γιατί μιλήσαμε και αυτή τη λέξη προηγουμένως. Business is business. Τρεις λέξεις. Δύο φορές ίδια. Άρα, όταν έχετε εδώ κοιτάσματα και δεν μπορείτε να τα πιάσετε, επειδή δεν έχετε κάνει συμφωνία, ξαφνικά κάνετε συμφωνία, δεν πάει να είναι χριστιανός, εβραίος, κολοκύθι, ό,τι να είναι. Αρκεί να είναι η συμφωνία. Μετά ο καθένας κάνει τα δικά του στον χώρο. Αυτή λοιπόν η γραμμή υπάρχει. Και θα δείτε ότι θα υπάρξει και αυτή, βέβαια δεν θα είναι από τις πρώτες. Μετά εδώ έχουμε τη γραμμή που με την Κύπρο μπορεί να γίνει γρήγορα και θα μπορούσαμε και να χρησιμοποιήσουμε την Προεδρία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση να το λύσουμε αυτό το θέμα. Ή άμεσα ή έμεσα, και μετά έχουμε την Τουρκία που όποτε το θέλει θα το κάνει, αν το θέλει και αν το γουστάρει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ούτως ή άλλως όταν κάνετε μία συμφωνία οριοθέτησης, μπορείτε αμέσως να αρχίσετε την εξόριξη. Αλλά ένα παράδειγμα χειροπιαστό. Δηλαδή χωρίς ΑΟΣ δεν μπορείς να κάνεις εξόριξη? Όχι. Εκτός αν είσαι μέσα στα χωρικά σου ναυτικά έλη. Τα οποία να καταλάβετε όμως, ότι η Κύπρος, με τα οικόπεδα που σας έδειξα, θυμάστε ότι το 1 είπαμε ότι δεν είναι καν υποψήφιο κανένας. Ξέρετε σε ποια απόσταση είναι? Σε 27 ναυτικά μίλια. Και θεωρούν ότι δεν είναι τίποτα αυτό. Ωραία. Όχι, ναι, όχι, το πιο φτωχό είναι πολύ πιο μακριά, είναι στα 181 χιλιόμετρα. Εδώ βλέπετε ένα άλλο πράγμα που έχει ενδιαφέρον και το επαναλαμβάνω ειδικά για το θέμα του Βόλου. Και για την Θεσσαλονίκη και για την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη. Εδώ τι είναι? Είναι τα πλαίσια όπου υπάρχει σταθμός αεροποίησης. Δηλαδή όταν έχετε μεταφέρει το καράβι σας υγροποιημένο αέριο, κάπου μετά πρέπει να το δώσει και αυτό να γίνει ξανά αέριο. Αυτά εδώ είναι όλοι οι σταθμοί που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα σας κάνω για τον Ήπουλο εδώ. Σας κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Φανταστείτε τώρα τα κοιτάσματα είναι εδώ και εδώ. Αλλά η Ελλάδα, ας πούμε, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πηγαίνουν λοιπόν έτσι για να πιάσουν το πρώτο λιμάνι να κάνουν αυτό. Αυτό θα κάνετε αυτή τη γραμμή. Ενώ αν είναι η Ελλάδα είναι μέσα, θα κάνουν αυτό. Μην τρελαθούμε, νομίζω καταλάβετε όλοι τι ακριβώς θα γίνει, ότι εμείς θα είμαστε μια χαρά εδώ μέσα. Απλώς θα ήταν καλό, και το ξαναλέω, για το θέμα της αξιοποίησης. Η Ρεβιθούσα έχει αναβαθμιστεί, αλλά έχει φτάσει στα όρια της. Θυμάστε ότι η Ρεβιθούσα είναι ένα μικρό νησάκι, άρα είναι Τίνκα τώρα. Και θα πρέπει, επειδή έχουμε τώρα πολύ περισσότερο φυσικό αέριο, να το χρησιμοποιήσουμε. Μην ξεχνάτε επιπλέον ότι η Ρεβιθούσα και όλο αυτό το δίκτυο είναι μέσα στο δίκτυο. Και ο Βόλος είναι μέσα στο δίκτυο και η Θεσσαλονίκη. Πρέπει να καταλάβετε τι λέω. Λέω λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να έχουμε σταθμό υγροποίηση στο λιμάνι. Όταν λέω στο λιμάνι, μην το φανταστείτε μέσα στο λιμάνι, αλλά ας πούμε σε μια απόσταση. Το ίδιο λοιπόν για τον Βόλο, για τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα και στην Αλεξανδρούπολη έχουν σκεφτεί κάτι άλλο και αυτό έχει ενδιαφέρον σαν λύση. Είναι ότι βάζουν ένα καράβι μάνα, το οποίο αγκυροβολεί εδώ. Έρχεται λοιπόν το καράβι LNG, μετατρέπεται, είναι στα 25 χιλιόμετρα, από την ακτή είναι στα 10 χιλιόμετρα, για να είναι μέσα στα 6 ναυτικά μίλια. Στην πραγματικότητα ο αγωγός είναι 25 χιλιόμετρα και είναι 4 χιλιόμετρα ξηράς. Αυτό λοιπόν μπαίνει στο δίκτυο και τροφοδοτεί κατευθείαν το δίκτυο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ακριβώς το ανάλογο και στο Βόλο. Σας μιλώ για χειροπιαστά πράγματα, εντάξει, γιατί έχουμε παράδοση εδώ λιμάνι, ξέρουμε ακριβώς είναι λιμάνι, ξέρουμε ακριβώς πώς το διαχειριζόμαστε και μπορούμε να βρούμε λύσεις πολύ εύκολες και σε μια απόσταση που βλέπετε, επιπλέον έχουμε τον παγαστικό, που σημαίνει τι,
ότι σημαίνει ότι έχετε μια τεράστια ασφάλεια φυσική. Ας πούμε στην Αλεξανδρούπολη δεν έχουν αυτή τη τεράστια ασφάλεια. Το καράβι θα είναι πάντοτε εδώ. Άρα το λέω εδώ για να είμαστε λίγο συγκεκριμένοι. Πρέπει να ξέρετε ότι στον νόμο υδρογών Ανθράκων οι περιοχές που θα έχουν κοιτάσματα, η περιφέρεια θα παίρνει 5%. Λοιπόν, κάντε λοιπόν λίγο το ανάλογο με την Κύπρο, με 100 εκατομμύρια εδώ, δισεκατομμύρια, 100 δισεκατομμύρια, εντάξει, λέτε 5% τώρα, μικρό δεν είναι. Λοιπόν, άρα πρέπει να είμαστε σοβαροί σε αυτό το θέμα και να καταλάβετε ότι υπάρχουν μερικά αντικειμενικά πράγματα που δείχνουν την αξία της Ελλάδας ως μέγεθος, ως πρόσβαση, ως τοποθέτηση σε σχέση με την απόσταση και με την Ιταλία που είναι μεγάλος καταναλωτής παραδοσιακά, δηλαδή έχουν φυσικό αέριο από το 68, παντού, δικτυωμένα. Άρα είναι ένας μεγάλος καταναλωτής και να ξέρετε ότι γενικότερα τώρα, για να τελειώσουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένας μεγάλος παραγωγός φυσικού αέριου. Κατά συνέπεια, χρειάζεται να έχει κάτι το οποίο την κάνει, αν θέλετε, λίγο ανεξάρτητη από την Ρωσία και το Αζερβαϊτζάν. Ένας τρόπος να το κάνει αυτό είναι ο δικός δρόμος ενεργειακός 2020, 2020 και 2050, που λέει ότι η Ανατολική Μεσόγειο και η Αρκτική είναι δύο στόχοι τεράστιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ξέρετε ότι η επίπτωση από αυτό το πράγμα είναι η εξής. Προς το παρόν οι Αμερικανοί δεν έχουν υπογράψει το δίκτυο της θάλασσας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν υπογράψει οριοθέτηση με την Google. Λοιπόν, και όσοι από εσάς είναι, αν έχουν μερικούς καπιταλιστές ή μερικούς κομμουνιστές, ο καθένας έχει τα δικά του θέματα, ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι η Αμερική και η Κούβα δεν είναι στο ίδιο. Όμως, ενώ ο ένας είναι κράτος μεγάλο και ο άλλος είναι νησί μικρό, έγινε η μέση γραμμή. Ακριβώς την ίδια απόσταση. Και η Κούβα έχει και αυτή οικόπεδα χωρισμένα μετά την οριοθέτηση. Η Αμερική λοιπόν δεν ήθελε να υπογράψει με τίποτα το δίκτυο της θάλασσας για ποιο λόγο. Θα ήθελε, θα μπορούσα να το δείξω σε χάρτα πολύ ό,τι τώρα που το ψάχνω, θα ήθελε στην πραγματικότητα να πηγαίνει μέχρι τα 350 ναυτικά μίλια, γιατί δεν υπάρχει κανένας απέναντί της που στον Ατλαντικό και στον Ειρηνικό. Ναι, άρα ποια είναι η ιδέα. Η ιδέα είναι ότι ξαφνικά όμως ανακάλυψε ότι στην Αρκτική υπάρχουν τα 25% αποθέματα πετρελαίου και αερίου όλης της γης. Άρα ξαφνικά οι στρατιωτικοί είπαν, νάτι, ότι το πιο σημαντικό πράγμα και το Κογκρέσο τώρα είναι αυτό. Δεν είναι αυτό να πάει λίγο πιο πέρα και αυτό λίγο πιο πέρα. Είναι εδώ. Άρα ξαφνικά η Αμερική αποφάσισε ότι θα υπογράψει το δίκτυο της θάλασσας, αφού θα το κάνει αμέσως μετά τις εκλογές και όχι πριν, για να μην δώσει προβάδισμα στον νυν πρόεδρο. Άρα συμφώνησαν τα δύο μεγάλα κόμματα ότι το Δεκέμβριο θα κάνουν αυτή την υπογραφή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί εμείς το έχουμε υπογράψει, ενώ η Τουρκία δεν το έχει υπογράψει. Και όπως δεν το υπέγραφε η Αμερική, λέγαμε πάντοτε ότι κρατάει μια ουδέτερη στάση, πιο. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό, στόχος πάνω. Το δίκτυο της θάλασσας. Άρα γιατί όμως η Αμερική. Μια που μίλησαμε και για εφεοκρηπίδα. Αρχικά υπάρχουν λοιπόν 8 χώρες που λέγεται το Συμβούλιο της Αρκτικής. Στις 8 χώρες σκέφτηκαν ξαφνικά να κάνουν πρώτα την υφαοκρηπίδα. Και η Ρωσία μπήκε στη μέση, γιατί ανήκει και αυτή. Εδώ είναι η ΑΟΣ της Ρωσίας. Βλέπετε λοιπόν πώς ακουμπάει πάνω. Είπε, αν είναι η υφαοκρηπίδα είναι όλο δικό μου. Και για να τους πείσουν, έβαλε μια σημαία κάτω από το βυθό ακριβώς στο Βόρειο Πόλο. Σημαία Ρώσια. Κανένας δεν την έβαλε. Άρα κατάλαβαν όλοι ότι ξεχνάμε την υφαοκρηπίδα, κάνουμε την ΑΟΣ και την κάνουμε με τη μέση γραμμή. Και ξαφνικά τι, μόνο η Αμερική από τις 7 δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Άρα ξαφνικά βιάζεται και αυτή να υπογράψει, γιατί αλλιώς δεν έχει πρόσβαση στο πάνω μέρος. Άρα εμείς ποντάρουμε πάνω στο πάνω μέρος λόγω της Δανίας. Η Γρυλανδία υπάγεται στην Δανία. Δεν έχει ανάγκη το πει. Όχι. Η Γρυλανδία, όλο αυτό το μεγάλο νησί είναι εδώ. Και
Και το ίδιο λοιπόν έχουμε και μια ειδική συμφωνία με την Νορβηγία και με τα νησιά Περόη, άρα να το δείτε κάπως αλλιώς. Ωραία. Εδώ βλέπετε ότι έχετε την οικονομική αποκλειστική ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά που βλέπετε με μπλε είναι που τις ανοίγουν κατευθείαν και αυτά είναι τα πράσινα, είναι αυτά που τις ανοίγουν έμεσα και βλέπετε τα χρώματα εδώ. Άρα, μέσω αυτής της πρόσβασης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να δώσει μεγάλη σημασία στην Αττική και στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως τώρα ξέρουμε ότι υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα στο Ισραήλ, τεράστια στο Λίβανο και τεράστια στην Κύπρο, μάλλον περιμένουν ότι θα είναι και τεράστιο και στην Ελλάδα, άρα δίνουν προτεραιότητα για ποιο λόγο. Γιατί εκεί πέρα έχουν πάγωα, άρα είναι άλλες δυσκολίες. Εμείς έχουμε κανονική θάλασσα και θα δείτε ότι θα φανεί. Θα μου πείτε βέβαια σαν ερώτηση τελική, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας πιέζει να κάνουμε ΑΟΣ, εφόσον είναι τόσο ξεκάθαρο το πλαίσιο για τον κύριο εκεί πέρα. Δεν έχει αρμοδιότητα, κάθε κράτος κάνει ό,τι θέλει. Είναι η εθνική κυριαρχία, δεν θέλει να κάνει ποτέ ΑΟΣ η Ελλάδα, θα κάνει ποτέ ΑΟΣ η Ελλάδα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι, αν θεσπίσουμε, είναι να βοηθάει στις οριοθετήσεις που είναι με κράτος το οποίο δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα μας πίεζε και θα έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση, παιδιά, είμαστε και εμείς εδώ. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, που να το καταλαβαίνετε, με την Αλβανία, με τη Λιβύη, με την Αίγυπτο και με την Τουρκία. Αλλά άμα δεν έχετε κάνει θεσπίση, όλα αυτά δεν γίνονται. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και γι' αυτό δεν είμαι. Είναι το ερώτημα, αφού μας πιέζουν να δούμε οικονομικούς πόρους από χίλιους διάφορους τρόπους, ναι. Γιατί δεν μας πιέζουν να δούμε αυτούς τους οικονομικούς πόρους? Γιατί όλους τους άλλους έχουν την αρμοδιότητα, εδώ δεν έχουν καμία αρμοδιότητα. Να πιέσουν. Δεν βλέπουν, εδώ μας πιέζουν με χίλιους διάφορους τρόπους. Δεν φαίνεται ότι αυτή είναι η αρμοδιότητα. Εκτός αν υπάρχει κάποια άλλη σκέψη. Εσείς μπορεί να το βλέπετε έτσι, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται μόνο αυτά που μπορούν να γίνουν. Αν δεν επιτρέπονται, είναι ακριβώς πολύ απλά. Γιατί να πάμε στην ΑΟΣ? Γιατί να μην πει, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον η Ελλάδα είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 12 ναυτικά μίλια. Δεν θα ήταν πιο απλό αυτό? Ένα ακόμα πιο παλιό πρόβλημα. Δεν το έχει κάνει κανένας. Δεν της έχει δώσει κανένα κράτος μέλος την αρμοδιότητα να διαχειρίζεται κυριαρχικά δικαιώματα τέτοιου τύπου. Και το άλλο που πρέπει να πούμε είναι ότι η ΑΟΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο. Και αυτό προέρχεται βασικά από την ΑΟΣ της Γαλλίας, που παρόλο που φαίνεται μικρή η Γαλλία, μέσω των νησιών της έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο. Η Γαλλία έχει 11 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή 22 φορές την ΑΟΣ της Ελλάδας. Για ποιο λόγο? Επειδή έχει δώσει σημασία σε όλα τα νησιά της. Να καταλάβετε εδώ λοιπόν, αυτά τα νησιά εδώ μόνο αποτελούν 1 εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ενώ μόνο η Ρενιό είναι κατοικημένη κλασικά, αυτά εδώ τα νησιά έχουν μόνο στρατιωτικούς με φυλάκια. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Στο Ισί Ευρώπα είναι τίγκα κουνούπια, καρχαρίες, αλλά ούτε μπάνιο, στέλνουν μόνο στρατό και το μεγαλύτερο ύψος είναι 7 μέτρα. Αλλά θάλασσα, θάλασσα, θάλασσα και αυτό εδώ το κάνουν, προσέξτε, το κάνουν παρόλο την απόσταση, το λέω αυτό, τις άγονες γραμμές που υποτίθεται ότι είναι εδώ μέσα. Και να καταλάβετε πόσο το έκαναν, κατάφεραν να πείσουν τους Ευρωπαίους ότι η Γουαντελούπ, η Γουιάν, η Μαρτινί και η Ρεινιό πρέπει να βρίσκονται και στο χαρτονόμισμα. Εντάξει. Άρα, άμα ξανακοιτάξετε τα χαρτονομίσματά σας, δείτε από το ΩΜΕΓΑ, που ήταν η μεγάλη πάλη της Ελλάδας, δεν είναι γραμμένο στα ελληνικά, η Γαλλία έκανε άλλη πάλη και έβαλε αυτές εδώ τις περιοχές, οι οποίες τις δίνουν ΑΟΣ και έχουν και το ευρώ. Τώρα, ένα παράδειγμα χειροπιαστό, τι σημαίνει να υποστηρίζεις το νησί σου. Ακόμα και τα γραμματόσημα που στέλνετε εδώ, ένα γράμμα εδώ, έχει το ίδιο κόστος αν ήσασταν εδώ και εδώ. Άρα η Γαλλία εξηγεί σε όλους, κάτι που θα πρέπει να εξηγήσουμε και εμείς τα δικά μας, ότι αυτό το νησί δεν ανήκει στη Γαλλία. Αυτό το νησί είναι Γαλλία. Είναι Γαλλία.
Εντάξει, γιατί εμείς έχουμε πάντοτε ένα πρόβλημα του τύπου αν τα νησιά ανήκουν στην Ελλάδα, ο κύριος που έλεγε τους νησίδες, βραχονησίδες, έχουμε όλα αυτά τα μεταφορικά. Η Γαλλία επιπλέον να ξέρετε ότι την Μαγιότ, ένα πολύ μικρό νησί, το έκανε τώρα, πέρσι, το διαμέρισμα της Γαλλίας 101. Εντάξει, άρα διαμέρισμα, εντάξει, δηλαδή όπως είναι το διαμέρισμα του Ροδανού, το διαμέρισμα της Κορσικής. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που μας δίνει ότι ακόμα και μια μικρή χώρα, αν έχει πολλά νησιά, όπως είναι η Γαλλία λοιπόν με τα νησιά της έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη αγώγα στον κόσμο και εμείς με τα νησιά μας έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη αγώγα στη Μεσόγειο. Άρα θα ήταν καλό να την αξιοποιήσουμε και να περάσουμε στη φάση της υλοποίησης όσον αφορά τη θέσπιση και τις μερικές οριοθετήσεις για να αξιοποιήσουμε τα δικά μας δεδομένα και τα δικά μας... Τι οικονομικά ωφέλη θα έχει η Κύπρο και πότε θα έχει οικονομικά. Γιατί δεν μίλησα καθόλου, γιατί δεν μου κάνετε τέτοιου τύπου εργασίες. Να θυμάστε λοιπόν ότι όταν κάνετε μία υγειώτηση, έναν αγωγό και έναν σταθμό υγροποίησης, αυτό αντιπροσωπεύει 100.000 εργασίες, θέσεις εργασίες. Άρα η Κύπρος έχει 600.000 άτομα πληθυσμό. Έχει πάνω κάτω 60.000 άνεργους. Από το 2015 μέχρι το 2019 θα είναι το τεράστιο boom εργατικό, όπου θα ζητάνε παντού ανθρώπους. Γι' αυτό εγώ το λέω και στους φοιτητές μου, γενικά και στις διαλέξεις, οι άνθρωποι που κάνουν κάτι που αφορά άμεσα ή έμεσα την ΑΟΣ, οι οποίοι είναι η μαθηματική, η φυσική, η χημική, οργανική, η πετροχημία δηλαδή, σεισμολόγοι, γεωλόγοι, ναυτιλιακά και νομικά που αφορούν τον δίκαιο της θάλασσας, όλοι αυτοί, αυτό είναι το πιο υψηλό επίπεδο με τα διπλώματα, αλλά και το χαμηλό επίπεδο, χωρίς διπλώματα, όχι απαξιωτικά, το λέω προς πρακτικά. Να ξέρετε ότι ήδη στην Κύπρο οι άνθρωποι που είναι υδραυλικοί κάνουν εξειδίκευση στο φυσικό αέριο. Γιατί κάποιος πρέπει να βάλει τους σωλήνες. Άρα άλλο το νερό, άλλο το φυσικό αέριο. Σε όλες λοιπόν, σε όλο το φάσμα, αν θέλετε, του τομέα εργασίας, να ξέρετε ότι οι εταιρείες πάντοτε παίρνουν προσωπικό επιτόπου, για ποιο λόγο, επειδή αγαπάνε τους ντόπιους, όχι, την ευθύνη. Δηλαδή δεν συμφέρει, ας πούμε, μια εταιρεία που είναι στην Αμερική να φέρνει όλο 100.000 άτομα από την Αμερική και να τους φέρει στην Κύπρο. Άρα τι κάνουν. Κοιτάζουν αυτό το θέμα. Και λέω εγώ και στους φοιτητές, τους Έλληνες, όταν έχουν αυτά τα διπλώματα, τους παροτρύνω να κάνουν ένα μάστερ στην Νορβηγία. Όπου προσέξτε, στην Νορβηγία όχι μόνο είναι τζάμπα, αλλά σας χορηγούν. Γιατί όλοι οι φοιτητές τους που είναι στον τομέα της πετροχημίας είναι όλοι πιασμένοι. Δεν έχουν αρκετούς. Άρα μπορούν να κάνουν ένα stage ακόμα και στην Κύπρο και μετά να ξανάρθουν στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η υπογραφή με το Ισραήλ έγινε το Δεκέμβριο 2010. Η ανακάλυψη του φυσιακού αερίου έγινε το Δεκέμβριο 2011, ένα χρόνο μετά. Αυτό θα σου λέω πάνω κάτω και για μας σημαίνει ότι μετά την υπογραφή πόσο γρήγορα μπορεί να πάει. Το εκμεταλλεύσιμο, το βλέπετε, αρχίζει από το 2013 και το 2014 στην Ελλάδα θα έχουμε φυσικό αέριο της Κύπρου. Δηλαδή θα το πουλάει. Εντάξει, καταλαβαίνω τώρα τι λέω. Άρα τα μεγέθη μετά σχετίζονται. Γιατί είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό να το έχετε στο μυαλό σας. Μόνο οι υδρογονάνθρωποι μπορούν να κάνουν μια τριπλή οικονομία, η οποία είναι πια. Πρώτον, δεν φέρνεται. Εφόσον το παράγετε εσείς. Ένα. Άρα πρώτη εξαιρεοικονόμηση είναι ότι δεν εισάγεται. Να καταλάβετε πάνω κάτω εμείς τώρα πληρώνουμε 21 ευρώ τη μονάδα, ενώ η Κύπρος θα το έχει με 3. Το βλέπετε το διαφορικό. Εντάξει. Μόνο και μόνο αυτό. Μετά, εφόσον δεν το παίρνετε σε αυτή την τιμή και το παράγετε εσείς σε αυτή την τιμή με το δικό σας εργατικό δυναμικό, θέλει να πει ότι δουλεύουν και οι δικοί σας. Και επιπλέον δουλεύουν και οι δικοί σας για να παράγουν ένα έργο το οποίο πουλάτε. Άρα έχετε μια τριπλή οικονομία που είναι δεν εισάγω, παράγω, εξάγω. Αυτό σας το λέω γιατί μερικές φορές δεν το σκεφτόμαστε. Ας πούμε, άμα σας πω το ανάλογο με το ψωμί, δεν γίνεται. Καταλάβετε, γιατί δεν κάνετε εισαγωγή.
Άρα, άμα κάνετε εξοικονόμηση στο ψωμί, δεν θα κάνετε τριπλή εξοικονομία. Ενώ εδώ με το φυσικό αέριο ξέρουμε ότι έχουμε μια κατανάλωση. Επιπλέον, να ξέρετε ότι όπως βρίσκεται η Ελλάδα εκεί που βρίσκεται, έχει πρόσβαση και στα Βαλκάνια, που τα Βαλκάνια είναι καταναλωτές λόγω κρύου, γιατί άμα έχετε πρόσβαση μόνο στις περιοχές που νωρίς ζεστές, να τις κάνετε τέτοιοι. Αλλά τι να έχετε ένα δίκτυο. Τα καταλαβαίνετε, ας πούμε, ότι η Βουλγαρία, η Ρουμανία, αυτό που λέω μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και αυτές που είναι εκτός, θέλουν να έχουν μια πρόσβαση. Μετά, όσο αφορά την Ευρώπη, ξέρουμε ότι η Ευρώπη, για καταλάβετε, θεωρούμε ότι το 2020 η Ευρώπη θα καταναλώνει φυσικό αέριο, το οποίο, άμα πάρετε όλη την Κίνα, η Κίνα θα είναι ένα μικρό ποσοστό από το φυσικό αέριο που καταναλώνει η Ευρώπη. Γιατί αυτό που είναι σημαντικό, παιδί, όταν έχετε φυσικό αέριο, είναι να υπάρχει κάπου πελάτης. Δηλαδή, φανταστείτε να μην υπάρχει πελάτης. Και το έχετε εσείς και έχετε πολύ αέριο. Ωραία. Λοιπόν, οι Κύπροι, να ξέρετε ότι μόνο με το κοίτασμα Αφροδίτη μπορούν να ζήσουν ήδη 150 χρόνια. Πόσο να ζήσουν οι άνθρωποι. Δεν το λέω με κακή ενοχλή, αλλά καταλαβαίνετε. Ποια είναι η ιδέα, είναι τόσο αμυγό. Δήμωση, ναι, θύμα, αμέσως είπε, γιατί να μην έχουμε 150 χρόνια. Λοιπόν, τι εννοώ με αυτό. Είναι το ίδιο πρόβλημα που έχει και το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν μπορεί να εξάγει από πάνω. Δεν μπορεί να εξάγει από κάτω και μπορεί να εξάγει μόνο προς Κύπρο. Όπως όμως η Κύπρος έχει και αυτή φυσικό αέριο, θα πάει πιο πέρα. Και πού θα πάει πιο πέρα, σε εμάς. Άρα είμαστε όχι μόνο ένας ενεργειακός κόμβος, αυτό de facto, γιατί οι άλλοι έχουν δίπλα και πρέπει να περάσουν από εδώ, αλλά πρέπει να έχουμε κι εμείς θωρακίσει και την ΑΟΣ μας, αλλά επιπλέον θα είμαστε και ένας ενεργειακός παίκτης, γιατί τα αποθέματα που είδατε εδώ είναι πολύ πιο μεγάλα από την Κύπρο. Και είναι πολύ λογικό, γιατί άμα σκεφτείτε, εκεί που σας είπα ήδη για τεράστια αποθέματα, είναι πολύ μικρές ΑΟΣ. Αλλά η λεκάνη Ηροδότου είναι τεράστια. Και εμείς έχουμε ένα κομμάτι. Η λεκάνη που είναι κάτω από την Κύπρο, από την Κρήτη, είναι και αυτό τεράστιο. Ναι. Αυτό. Και μιλάμε για φυσικό αέριο. Δεν το είπαμε αυτό, γιατί δεν το ρωτήσατε. Ναι. Δεν έχουμε πολλούς οικολόγους εδώ. Είναι ότι όταν μιλάμε για φυσικό αέριο, μιλάμε για μια καύση που παράγει μόνο νερό και διοξείδιο των άνθρακων. Το μεθάνιο είναι πολύ κακό για την ατμόσφαιρα. Άρα συμφέρει να καίμε το μεθάνιο και να το μετατρέπουμε σε διοξείδιο των άνθρακων, το οποίο είναι πολύ λιγότερο κακό και μάλιστα το ξέρετε αυτό, εδώ έχουμε ακόμα και την ΕΨΑ, νομίζετε ότι είναι το, δεν βάζουμε διοξείδιο των άνθρακων, βάζουμε, τι άλλο βάζουμε. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι επιπλέον, αυτό που δεν είπαμε όσον αφορά την ποιότητα του κοιτάσματος, το κοίτασμα Αφροδίτη, όχι μόνο βγάζει φυσικό αέριο, αλλά βγάζει καλό μεθάνιο μόνο του κατά 97%. Η Γαλλία παράγει φυσικό αέριο, αλλά έχει πολλά αέρια που είναι μαζί. Άρα θέλει να πει κόστος, ρεστήριο, επικινδυνότητα κλπ. Εδώ έχετε λοιπόν πολύ καλή ποιότητα σε μεγάλη ποσότητα κατευθείαν από το μεθάνιο. Γιατί έχει σημασία το μεθάνιο. Το μεθάνιο είναι το πιο μικρό από τα αλκάνια. Είναι το CH4. Εντάξει. Έχει μόνο ένα C, μόνο ένα άτομο του άνθρακα. Που σημαίνει ότι αυτό το μόριο που παράγει το λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από όλα τα άλλα. Εσείς, ας πούμε, ξέρετε το εθάνιο λίγο προς τα μέρη σου, το προπάνιο και το βουτάνιο. Ξέρετε. Λοιπόν, μετά, από το πεντάνιο και μετά είναι όλα υγρά. Εντάξει. Ωραία. Τα άλλα, όπως είναι μεγαλύτερα, παράγουν περισσότερο. Άρα εδώ βρίσκομαστε σε μια θέση όπου έχουμε φυσικό αέριο, μεγάλη ποσότητα, μεγάλη ποιότητα και είναι βέβαια και μεθάνιο που είναι το μικρότερο. Και όσοι δεν έχουν καταλάβει, γιατί έχουμε και μερικούς από τον τομέα που δεν καταλαβαίνουν, είναι αρκεί να κοιτάζετε τι κάνουν οι αγελάδες, γιατί το λέμε φυσικό αέριο, εντάξει. Άρα κάθε φορά που κλάνετε, γιατί συμβαίνει αυτό όπως λέει ο φιλόσοφος ο Κινέζος, όποιος δεν κλάνει σκάζει. Κάθε φορά που κλάνετε λοιπόν, παράγεται φυσικό αέριο. Εντάξει, άρα θα ήταν καλό να το θυμόμαστε αυτό, γιατί μερικές φορές, μερικές φορές ακούμε κάτι ανοησίες που λέμε ότι δεν μπορεί, ας πούμε, να επιβιώσουμε δίπλα από το φυσικό αέριο. Ή κάθε φορά που κάνει αυτή την πράξη μεταβιβάζεται γρήγορα σε έναν άλλο χώρο, αυτό μπορεί να συμβαίνει, ή μάλλον τα έχουμε καταφέρει ως ανθρωπότητα.
Άρα, ας είμαστε λίγο σοβαροί και να φτιάξουμε λίγο πράγματα. Να ρωτήσω τώρα. Ωραία είναι όλα αυτά. Η κυβέρνηση τι κάνει. Αυτά τώρα εδώ πέρα τα έχουν. Έχουν φυλακή. Επίση, προκειμένου, τι κάνει, τι αποφάσισε. Η σημερινή κυβέρνηση. Η κυβέρνηση σημερινή έχει γράψει στην προγραμματική της δήλωση, τα τρία κόμματα, ότι στο εδάφιο 5 το πρώτο σημείο είναι η ΑΟΣ. Αυτό είναι επίσημα γραμμένο. Αυτό μπορεί βέβαια, προσέξτε, μπορεί να μην το πιστεύετε. Τι εννοώ με αυτό. Μπορεί να το γράφουν απλώς ή να το γράφουν. Αλλά απλώς εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από το 82 μέχρι τώρα δεν υπήρχε καμία κυβέρνηση που το έγραφε. Αυτό είναι ήδη γραμμένο. Είναι ένα βήμα. Λοιπόν, για να καταλάβετε σε ποιο επίπεδο ήμασταν πριν. Το άλλο επιπλέον είναι ότι υπάρχει διαδικασία της δρομολόγησης της ΑΟΣ και γίνονται κινήσεις για να γίνει γρήγορα η θέσπιση και θεωρούμε ότι θα γίνει η θέσπιση της ΑΟΣ το 2012. Παράλληλα, κάνουμε επαφές οριοθέτησης και έχει προχωρήσει πολύ καλά το θέμα της Αλβανίας και μπορεί να έχουμε πετύχει την οριοθέτηση και αυτή μέσα στο 2012. Και έχουμε βέβαια και το θέμα της Κύπρου που είναι άλλο, γιατί το θέμα της Κύπρου είναι εμείς που καθυστερούμε, δεν είναι η Κύπρος. Η Κύπρος δύο φορές μας πρότεινε να κάνουμε ΑΟΣ. Δηλαδή είχατε πει προηγουμένως ότι η Τουρκία έκανε Η θέσπιση ολοκληρωτική. Σε διμερή σχέση με κάθε κράτος όπου υπάρχει κάτι τέτοιο. Είστε αισιόδοξος. Πώς? Είστε αισιόδοξος. Δεν είμαι αισιόδοξος. Εγώ είμαι της ανάγκης. Παράγουμε ένα έργο, το παράγουμε και μετά είσαι ευχαριστημένοι εσείς. Αισιόδοξος, απεισιόδοξος δεν είμαι. Αισιόδοξος αν για την ΑΟΣΛΟ, αν θα. Δεν μας ενδιαφέρει. Σας ενδιαφέρει η αισιοδοξία μου. Ναι, με ενδιαφέρει. Αυτό που σας ενδιαφέρει είναι να παράγουμε ένα έργο και να γίνει. Σε αυτό μπορώ να πω ότι δουλεύουμε.